Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ο άλλος εδώ ήρθε μενόμενος. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, 14 μετά τις 8. Ακούτε Μετρόπολης, Rap and Cool με Θανάση Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Έλα στο Open, έχει την Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έχει συνέντευξη τώρα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα να ταράξει το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Του Προέδρου. Τι με προπρόεδρος με ενδιαφέρει μόνο για τον Πάο και εμένα. Τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να σε κάνει όπως γουστάρει. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, ΤΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Όχι. Το λιμάνι που το παίρνει δεν με ενδιαφέρει. Το λες και το λιμάνι τα λες. Ο πρόεδρος θα πάρει το λιμάνι. Εντάξει, okay, είδηση. Να μην το αναφέρουμε. Όπως είναι αυτό είδηση. Δεν είναι είδηση που γίνει με το πουλί στο όπεν. Όχι. Δεν είναι είδηση. Λέμε, το άλλο είναι και είδηση. Το άλλο που αφορά τα παρελθόν. Ψηφίζουν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, οι παοξίδες. Εσύ. Παοξίδες. Παοξίδες. Βέβαια. Παοξίδες. Βλέπω να μην ψηφίζουν τίποτα στο τέλος. Παοξίδες με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ που με πήρε εμένα το πρωτάθλημα πέρσι μου το ψήρισε, το μούρζεψε. Με το φλαμπουράρι. Το όπεν γιατί κάνει. Ένα όρμα είναι δύο αντίθετα πράγματα. Ό,τι θέλει μπορεί να δει το όπεν. Το όπεν είναι ένα κανάλι πανελλήνιες εμβέλειας. Και διαλέγει, επιλέγει. Όλοι στο όπεν την Νοτοπούλου τώρα θα τα. Πού είναι ρε Νοτοπούλου, πού την είδες εσύ. Έρχεται σε 5 λεπτά. Πού το γράφει, το γράφει. Έρχεται, πού είναι. Την προανήγγειλε. Την προανήγγειλε. Αλλά την προανήγγειλε Νοτοπούλου. Είμαστε όλοι σύντομα. Ωραία η Νοτοπούλου. Σαν παρουσία μας αρέσει. Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω, η κοπέλα εγώ δεν με νοιάζει να τη σχολιάσω. Λέω όμως ότι θα στο όπεν. Του Προέδρου μας. Εδώ το κιτρινάκι, εδώ το άλλο το κανάλι, το Sky, όλα τα βλέπουμε. Η ΕΡΤ απέναντι πρώτη είδηση, όλα τα βλέπουμε Κωνσταντίνο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Που ξεκίνησες έτσι, θα ξεκινήσω κι εγώ αλλιώς τώρα. Σε κάνω τρίπλα. Κάνε. Λοιπόν, άκου τι μας έχουν δώσει εμάς τώρα. Εκπομπή εδώ, οι δύο σομπρέρος, οι φαλακροί σομπρέρος, να δώσουμε και να στείλουμε τον κόσμο στο θέατρο Βεργίνα να δει την κύρια επιθεώρηση. Έτσι. Καλέστε τώρα 2310-99. Τώρα, η κύρια. Θέατρο είναι. Η κύρια επιθεώρηση. Α, ωραία, μπράβο. Κουστάρεις, είσαι. Όχι. Αφού έχει λάτρη τον Παπαγιανόπουλο, έχει βουλιουκλάκι, κάθεσαι βλέπει τα σπίτια του που έμεναν, που έτρωγαν, που έπαιρναν. Καινούριου δεν του βλέπει, δεν μ' αρέσουν. Α, δεν σ' αρέσει η καινούργια γενιά. Δεν λοιπόν, δεν τώρα. Κανένα παιχταρά, να πούμε. Κανένα. Όλοι επί χούντα βγήκαν και πιο μπροστά. Δηλαδή, εγώ τώρα σου πω έναν οποίο τον έχω. Ηθοποιώ. Ναι, ο Μπέζο, α πούμε, δεν σ' αρέσει. Τον Μπέζο, άμα το δω μπροστά μου. Ναι, σαν άνθρωπο, όχι, okay, έχω μάθει και εγώ τα χειρότερα, αλλά σαν ηθοποιό. Τίποτα, δεν φτουράει. Δεν φτουράει. Από μίμηση κακή του Κωνσταντάρα του Λάμπρου. Ναι. Μίμηση του Κωνσταντάρα. Μάλιστα. Τη Κωνσταντάρα δεν έγινε ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Όχι. Λοιπόν, εμεί δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Η Κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Αύριο είναι οι 5 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα
στα 390 κερδίζουν την διπλή πρόσκληση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και ένα ποτάκι, Κωνσταντίνε μου. Ναι, αλλά. Βέβαια. Ένα ποτάκι. Στο Ρίτζεσι είναι. Κι άλλο ένα πληρώνει δύο. Ζάχαρη, παραπάνω τι τα θες. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ ΑΕΛ στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα. Θα πάτε στη Λάρισα. Όχι, δεν θα πάμε, γιατί έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ και είπε: δεν θέλουμε να έρθει κανένας. Ναι, δεν και... θέλουμε να δημιουργηθεί θέμα με την ΦΙΕΣΑ που θα γίνει την επόμενη αγωνιστική. Βέβαια. Τι θέλετε, να έρθουν 50% εκεί και να δημιουργηθεί θέμα την επόμενη αγωνιστική για όλο τον κόσμο. Βέβαια. Να χαλάσουμε τη ΦΙΕΣΑ μας. Εξαιτίας της ΠΑΕΠΑΟΚ δεν πάτε εκεί. Φυσικά, αφού έβγαλε ανακοίνωση, επίσημα ανακοίνωση. Επίσημα. Δεν πρέπει να δείτε. Τέλος. Εσύ, άμα θες, μπορεί να πας με μένα. Εγώ θα πάω. Θα πάμε μαζί. Είμαι φιλοξενούμενος του Κούγια σε σουίτα. Και εσύ. Μου τον πήρε χθες τηλέφωνο. Ναι, για πες, θα δώσω εδώ όλα αυτά. Κωστάκι μου, για σένα λέει. Για σένα, τι θες. Τι θες, σουίτα. Μόλις φτάσεις, Λάρισα, πάρε με τηλέφωνο. Θες να πάμε πάλι. Με ώρα, βέβαια. Εντάξει. Ψήνουμε να πάμε πάλι όλα μαζί. Να δούμε μπαλίτσα. Εγώ θα πάρω τον Καμόρα και θα πάω. Πάω μαζί. Εγώ, πάμε. Εσύ Καμόρα. Θα γυαλί... κάνεις και αναμετάδοση. Άμα θα πάω και α κάνω. Κασκόλ θα πάρεις ή είναι το μακρυμένο. Θα φορά μια μπλούζα από μέσα. Από μέσα. Ναι. Από πάνω θα έχει. Από πάνω μπουφάν. Πάρε χωρίς το μπουφάν. Έβγαλε και ψύχρα. Γιατί, άσε, γιατί... μαζί μου θα είσαι. Τι θέλω να τις φάμε όλοι μαζί δηλαδή. Από ποιο τις φάμε. Αυτό θες. Μένα για ένα κασκόλ τώρα στο σοβαρεύω το θέμα. Για ένα κασκόλ που κρεμότανε κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Πού. Πριν πολλά χρόνια. Που είχαμε προχθές κιόλα στην. Την ημερομηνία μνήμη. Ένα κασκόλ βαινόταν και άλλοι πήγαν και του πέταξαν μολότο. Ένα κασκόλ. Άσο καλύτερα, δεν χρειάζεται να παίζουμε με την τύχη. Να πετάξουν και εμάς. Πολύ ωραίες προπτικές θα ξεκινήσουμε. Άσο, δεν έρχομαι, Κωνσταντίνε. Άμα να μας πετάξουν μολότο, θα κάτσω εδώ. Σπιτάκι μου, θα βάλω τον Τζόνι, θα δάχτυλο μέσα, γυρίσω το ποτό. Και μια χαρά. Άμα πήγα στην Ξάνθη, θα πήγαινε πιο εύκολα. Μα δεν πήγα ούτε στην Ξάνθη. Δεν είμαι πανηγυρτζή. Δεν είμαι πανηγυρτζή. Πάνε στα θέματα. Θα πανηγυρίσουμε στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν, δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το Βεργίνα Θέατρο. Μπράβο. Του Ρίτζεσι Καζίνο. Γράφεται Α3, τη λέξη ΠΑΟ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-344. Μπορεί να κερδίσετε πολλές διπλές κληρώσεις. Έτσι. Αυτά με τους διαγωνισμούς μας. Τι νέα τώρα, τι γίνεται. Είδα φάσεις Europa League. Α, είδες τελικά. Φάσεις. Είδα όλα τα γκολ. Είδες το γυριστήρι. Το γυριστήρι. Άρα λίγο. Το έβλεπες. Ίσως έγινε το δίωρο καθυλωμένος. Όχι. Μετά τα είδα. Και χαράματα. Α, τα είδες μετά. Ναι. Σηκώθηκα και χαράματα και τα ξανάδα να πούμε. Εντάξει. Τι ωραία, είδες? Φυσιολογικά αποτέλεσμα. Είδα τη Γερμανία συνοθήλευμα αμυντικό. Την Άιντραχτ. Πάλι την αδικής. Πάλι την αδικής. Η Άιντραχτ έπαιζε για 70 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Τι με νοιάζει, α μην το κάνει το. Με πώ. Τι να κάνει. Θα σε βάλουμε ένα. Δηλαδή, άμα παίξω εγώ με 10 παίκτες, να φάω 4 γκολ. Πώς θα με την Μπενφίκα παίζει, ρε φίλε, δεν παίζει με τα δρυμμύκλα. Με την Μπενφίκα του Ζουάου Φέληξ, του Πίτσι, Μίτσι, χίλιους γιο έχει τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βάζουμε ένα σίγμα τώρα ο Νέρ, μια που με κράζει την Άιντρα. Τι θέλεις. Ότι θα προκριθεί η Άιντρα συνολικά στο τέλος. Ποιες θα προκριθεί. Μπενφίκα. Το δεύτερο γκολ που έβαλε, το 4-2. Ναι, ότι θα προκριθεί η Άιντρα. Ομάδα που βάλε 3 γκολ, γιατί χθες η Άιντρα την ακύρωσαν και γκολ που το οποίο είναι καθαρό για μένα. Δεν ξέρω αν την είδες η φάση. Θα φάει δύο γκολ πάλι. Θα φάει δύο γκολ η Άιντρα. Λοιπόν, εγώ σου βάζω ένα στίγμα σε ένα καφεδάκι έτσι για το Θεατίνερ. Να έχει τζέρτζελο, παιδί. Δεν είναι το οικονομικό τη υπόθεση. Είδα η Τσέλσι μια από τα ίδια και σκοράρει ο αριστερός μπακ. Η Τσέλσι, αν δεν έβαζε μέσα Αζάρ, Καντέ και όλους τους παίχτες βασικούς, δεν κέρδιζε χθες. Είχε ζόρια πολλά. Είδαμε την Άρσεναλ για μια φορά εντός έδρας να είναι κούκλα. Καλή μπαλάρα. Καλή μπαλάρα η Άρσεναλ. Έχασε και ευκαιρία να πολύ. Είναι εδώ και σ' άκουσα χθες το βράδυ. Ναι. Ήμουν στα μάξι και σ' άκουγα. Ακουγόμασταν καλά. Πήγα στο βουνό και έκανα τρέξιμο. Βάδι τρέξιμο να βγει και τέτοια. Μπράβο, μία ώρα και κάτι. Ναι. Και μετά σε έβαλα να πούμε. Απ' τη ΔΕΘ. Θα πάμε και στην ΔΕΘ. Ναι, σ' άκουσα που έλεγε ότι η Νάπολη εδώ και πολύ καιρό είναι. Είναι κακή. Και το έδωσε άσο να πούμε. Και σαν, μ' άρεσε η προσέγγιση σου να πούμε. Καλή ήταν. Σ' άκουσα. Και ήταν και καλό ο άσο. Ο 40. Ο ήχο ήταν καλό. Ήταν πιο καλό από ό,τι στη δική μου την εκπομπή. Ναι, εσά γιατί ο ήχο. Δεν ξέρω τι μποϊκοτά, σα σαμποτάρουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι, όχι, ρε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Απλά είμαι χαλασμένο με αυτό το γουρούνι τον κόκκινο να πούμε. Όπα, οχ. Δηλαδή είμαι εδώ, παιδεύομαι, εδώ ο ηχολήπτη, εκεί ο ηχολήπτη. Για τον άλλο β' λόγο έγινε μια αυτή, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, δεν ακουγόμασταν καλά. Τα παλικάρια κάνουν τεχνική, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άσε τώρα τα σάλια, τώρα σου πω τι έγινε. Άσε τεχνική, τι κάνουν, καλά κάνουν. Ναι, κάνουν δουλειά. Και μπορεί να γίνει και σφάλμα και να γίνει και, πώς το λένε, και μια στραβή αυτή. Να κάνω ένα λάθος, μωρέ, εντάξει. Όχι λάθος, μπορεί να γίνει να χαλάσει κάτι. Εντάξει, ωραία. Okay. Εκείνη την ώρα, δεν ακούγεται μια. Τον βγάζουμε, μίλαει. Δεν ακούγεται δεύτερη. Τον βγάζουμε, δεν ακούγεται τρίτη. Το τέταρτη που τον βγάζουμε έχει φέρει ένα κοντιοβόλο. Πώς ήταν αυτούς που πετάνε τα ακόντια, πώς ήταν το. Ακούγεται. Το ξοβόλο. Σε έψαχνε.
Ποιο? Ήρθε ο παλίκαρος σε μένα, μου λέει: σα έχω τρέλα και σένα και τον Κωστή. Πρόσεχε, ρε. Ήρθε ένα παλίκαρος, ένα 90, λέει: πού είναι ο Κωνσταντίνος? Μυαλό κουκούτσο. Όχι, μια χαρά, ωραίος ήταν. Αφού δεν παίρνει λεφτά. Εντάξει, μου λέει: παίρνω λεφτά από άλλα πράγματα. Λέει, να, αυτό να... το κάνω για την ψυχούλα μου. Α, λέει. Εσύ πώ πα και τρέξει, ρε Κωνσταντίνε, τώρα θε να σταφέρω. Γιατί πα και τρέξει. Γιατί χολυστερίνη μου, τι μπει. Και αυτό μπορεί να πάει γιατί χαλαρώνει εκεί την ώρα. Γιατί πάρτι του κάνει. Τέλο πάντων. Μια δεν βγαίνει, δυο δεν βγαίνει, τρει δεν βγαίνει, την τέταρτη με βγάζει το παιδί το τοξοβόλο. Δηλαδή πάμε στον πυθμένα του Ατλαντικού. 14 Απριλίου, βούλιαξε ότι ήταν 20 μέρες είναι που έρχονται. Σήμερα μια από τις 14, ναι. Σήμερα γενέθλια η Παοκάρα, έτσι. 93 γενέθλια. Μη με κόβεις, ρε. Έτοιμησε κόμματα να με πεις για τον τοξοβόλο. Τα γλυψίματα, επειδή λέμε χρόνια πολλά στον Πάο, θα μας τρελάνε. Άστα, ρε. Πάνε ναι. Στην τούρτα εκεί και άστα. Ποια τούρτα. Κάνουνε τούρτα, δεν κάνουν. Για τον Πάοκ μιλάμε κάθε μέρα. Εντάξει. Ο Πάοκ εδώ με. Φτάνει το γλύψιμο με τον Πάοκ. Ποιο γλύψιμο. Φτάνει. Εσύ δεν αναλύσεις τους παίκτες αυτό. Κάτσε να σου πω τι μέκανε. Αφού να πεις ιστορία, ναι, εντάξει, okay, έλα, λέγε την ιστορία. Το λέω τον Χατζηγεωργίου, είναι χάλια ο ήχος. Την τέταρτη φορά βγαίνει και μιλάει για τοξοβολία. Ναι. Το ξαναβγάζουμε, ξανά πάλι ο ήχος δεν υπάρχει. Να μην το βγάζεις. Α, έτσι πες. 20 λεπτά, άστο να μην το βγάζεις. Καλά, δεν είναι και κακό να μην το βγάλει. Έρχεται ο Μπούζος μετά, που ήταν να πάω εγώ να τρέξω προπόνηση. Λέει, πήρε ο κόκκινος, λέει, διαμαρτύρεται. Και μου λέει και εγώ τι είμαι, τσόντα είμαι εγώ και τα λοιπά. Καλά λέω. Καλά του λέω. Και τώρα δεν θα βρίσκεστε κιόλας. Δηλαδή είναι δυνατόν, λέω, εγώ να μην βγάλω τον κόκκινο ή τον κάνω σαμποτάζ. Αφού λέω ο ήχος ήταν στραβά. Πάει στον ηχολήπτη να ελέγξει ο διευθυντής. Λέει ο Χατζηγιώργιου, μα δεν είχαμε καλό ήχο, λέει. Έχει αυτό ο Ραπτόπουλος, λέει, και καλά έκανε και τα λοιπά. Και λέω εγώ τώρα. Είσαι 15 χρόνια δίδυμο. Είμαστε 15 χρόνια δίδυμο. Μανούλα μου, όχι. Είσαι 15 χρόνια δίδυμο. Είσαι 15 χρόνια δίδυμο. Ναι. Στην ίδια δουλειά. Όχι. Και έχεις παράπονο εσύ από μένα για κάτι. Παίρνεις το διευθυντή, ρε Καραγκιόζη. Έμα κι άμα. Ρε Καραγκιόζη, άντρα. Παίρνεις το διευθυντή να λύσει το θέμα, ρε ο διευθυντής, βρε αρχικά να γκρίνει. Βρε τα λες όλα στον αέρα, βρε ψυχούλα μου. Βρε αγόρι μου, καλό. Ωραία, φίλε. Δηλαδή τώρα το απόγευμα τι το μεσημέρι θα γίνει, γιατί έχουμε άλλα. Δεν τον βγάλω καθόλου τώρα. Καθόλου? Μόνος μου θα την κάνω. Μήπως θες να πας εσύ στη ΔΕΘ? Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω την κοσμοσυρωή. Α, δεν θες. Δεν θέλω. Δεν θες πολύ κίνηση, πολύ. Εγώ κόσμο. Θέλω εκπομπές να είναι βολίδα, βολίδα να τρέχουνε. Να χαίρεται ο κόσμος, να δίνουμε πληροφορίες, να λέμε ματάκια, να είμαστε χαρούμε κτλ. Ναι. Άμα είναι άλλος κάτω, όχι ο οίκος αυτός. Και πήρε το διευθυντή, ας πούμε τώρα. Και πήρε το διευθυντή να κλαφτεί, αυτή η κλαψό να μην πει. Μη βρεχωστή μου, ναι. Να βγάζει τα ισόψυχά του τώρα το παιδί εδώ, σε ένα χωρισμένο από το κουτί. Δηλαδή, εγώ αμαλώσω μαζί σου και να πω στον Ανδρώνη. Ναι, κύριε Ανδρώνη, αυτό ο κουλιανό με κάποιον. Δεν θα σε μπορεί, Νίκο, ξέρει κάτι ότι. Μήπω μπορεί να το λύσουμε το θέμα. Πρέπει το τρίτο να μα τονίσει. Έχει δίκιο. Ήξερε ότι άμα είχε άδικο θα σου έλεγα και θα σου έλεγα τι. Τι να πει. Έχει δίκιο, υποτίθεται είμαστε μαζί εδώ πέρα. Ό,τι θέλω εγώ, εσύ εγώ, άσο τον Μπούζο. Ήρθε ο Μπούζο, θε και αυτό στην. Φρυπιά χαρά είναι ο Μπούζο. Το παιδί ωραίος. Εδώ έχει να διαχειριστεί. Ρασβάλου Τσέσκου. Διαχειριστή τρελών. Τρελό διαχειριστή. Ρασβάλου Τσέσκου και κόβει το μάτι του. Βέβαια. Και το αυτάκι του κόβει. Βέβαια. Ρασβάλου Τσέσκου. Και με εκνεύρισε. Ναι, ναι. Όχι ο Γιώργο, γιατί ο Γιώργο πολύ καλά τη δουλειά σου λέει τι έγινε γι' αυτό κτλ. Ο κόκκινο με εκνεύρισε. Από χθες το κατάλαβα, Κωνσταντίνα, με το που μπήκα, ούτε καλημέρα με είπες. Ούτε καλημέρα. Ενώ συνήθως με λες καλημέρα πλέον, το έχεις γυρίσει. Ξαφνικά με λες ο κόκκινος, με καλημέρα. Έχεις τρελαθεί από χθες. Το λέω έτσι και να ξέρει ο κόσμος. Όχι, να ξεθυμάνει. Όχι, δεν μου λες, θα πας απόγευμα, δεν πας εσύ Sportex. Γιατί δεν πας? Γιατί είχαμε κουβέντα έξω και είχαμε αντιδικία. Γιατί κουλιανέ, εμένα οι 24 ώρες μου 24 πρέπει ώρες. Να είναι 28. Για να σε κάνουμε ένα ειδικό ωράριο, Κωνσταντίνα, δεν κοτσάρουμε άλλες 3-4 ώρες. Όχι, ρε φίλε. Είμαι στο τρέξιμο όλη μέρα. Όλη μέρα είσαι. Δηλαδή, για να βρω ένα φύλλο να πιω, ένα κρασί που λένε. Ένα κρασάκι, ναι. Πρέπει να μοντάρω, να κόψω, να κάνω. Είναι έτσι φτιαγμένοι. Ένα, μην έρχεσαι εδώ 2 ώρες, παιδί μου, και πάνε κάτω. Άσε ρε που δεν θα έρθω εδώ 2 ώρες. Για πάνε στην έκθεση, αυτό σου λέω. Δεν πάω. Δεν θες να πας. Δεν σ' αρέσει πολύ κοσμία. Όχι, εγώ θέλω. Ναι, γιατί εγώ ρώτησα εκεί την Ευελίνα που. Ποια είναι η Ευελίνα? Είναι μια ωραία κοπελίτσα που κάνει διάφορους διαγωνισμούς έξω από το περίπτωρο του Μετρόπολης. Εσύ εκεί την Ευελίνα. Την είδα, τι να κάνω, μην τη δω. Πόσο ωραίο χρόνο είναι ο Ευελίνα? Η Ευελίνα 25, 26, 24, ξαφώ πολύ ωραίο κοσμό. Σε 2-3 χρόνια από τώρα. Ναι. 25 χρόνια θα σηκώνεται στο λεωφορείο για να κάτσεις. Έλα, ό,τι μπορεί. Όλα θα βρει κάτι αρνητικό. Ό,τι μπορείς και. Κουλιά. Μην α τον αέρα πρωί-πρωί. Ένα μεσέμα εδώ που είναι. Ό,τι μπορείς και φας, κουλιά, το λέω εγώ. Ναι, κοίτα. Εγώ αλλιώ όμω το είπα με άλλη πρόθεση. Άμα αρχίσουν και σου λένε οι Ευελίνες. Να βρει πρωί. Ναι, τι κάνετε. Όχι, όχι, όχι. Απλά μου λέει πού είναι, λέει ο Κωνσταντίνο. Σα έψαχνα, λέει, μαζί με τον Κωνσταντίνο. Στον ελικό σου μιλούσε. Εννοείται. Σε καλό δρόμο είσαι. Ναι, αφού ακόμα έχω μαύρα γένια, ρε φίλε. Εντάξει, μόλι οι Ευελίνε σε μιλά. Σφίξαμε. Σε κακό δρόμο είσαι. Ναι, αλλά τον Γρηγόρη πρέπει να τον είπε κύριε Κόκκινε. Ποιον είπε? Το Γρηγόρη. Κύριε Κόκκινε. Βρε τον Κόκκινε, άμα το δει στο λεωφορείο η Ευελίνα, ναι. Μπορεί να πει κύριε καθίστε, μην πάθετε τίποτα. Στη θέση. Φαγώθηκε με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, υπέροχα είναι κάτω στο τέλος. Εγώ οφείλω να τα πω αυτά που είδα. Συγχαρητήρια. Έχει πισίνες.
Ναι. Κολυμπάνε παιδάκια. Ναι. Έχει κανονικά γήπεδο box, παίζουν box εκεί του Άρη και όλα τα παιδιά. Μπράβο. Έκατσα, τους χάζεψα, έκανα 20 λεπτά, ήταν υπέροχο. Πολύ ωραία. Έχει ακοντισμό, έχει σφαιροβολία, τέλεια. Έχει τοξοβολία. Αθλητισμό, ναι. Μυρίζει αθλητισμό. Μπράβο. Όλο μπράβο. Το περίπτερο. Αυτό είναι ωραίο. Βέβαια, χθες γινόταν και μπαζουλισμός, γιατί ήρθαν όλοι οι παίχτες του Άρη. Μπράβο. Εκεί στο περίπτωτο Άρη ήταν και ο φίλος ο Σάββας ο Παντελίδης. Μπράβο. Έτσι ήρθε και αυτός να σοβαρός, τιμήσει. Πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός. Όλα τα ραδιόφωνα. Δεν πήρε αυτό στην προπονητική που του άξιζε. Λες, γιατί έπαιξε σε μικρές ομάδες. Ένα, τώρα παίζει σε μεγάλη. Όχι, έπαιξε μπάλα. Α, έπαιξε μπάλα. Α, ναι. 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 Δηλαδή δεν και προπονητικά σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ να του πεις ναι. Πάρε ρε μια ομάδα. Ήτανε, να... ναι. Ήτανε για τέτοιο επίπεδο πριν μερικά χρόνια. Μήπως τώρα σιγά σιγά βήμα-βήμα να γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, να το δούμε. Νομίζω αν ένας μπορούσε να, στα 35 του, 40 του να αναρριχθεί, ναι. Ο άλλος αναρριχθήκε στα 50 του, στα 48. Εντάξει. Έχασε κάποια αυτή. Εντάξει, μεγάλο σκόπος είναι. Συμβαίνει σε όλους αυτό, να ξέρεις. Είναι συγκυρίες της ζωής, καταστάσεις. Το έχω βιώσει και εγώ. Και εσύ, ακριβώς. Δηλαδή ήσουν από τα 20-25 στο ραδιόφωνο, όχι. 35, ορίστε. Γέρος. 35 ξεκίνησε. Ναι. Εγώ 23. Είδες, 10 ναι, χρόνια πιο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Άρα εγώ μπορεί να ζήσω λίγο. Τι πράγμα να ζήσει, όλα τα υπολογίζεις, τι παγάσα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος Πασχαλάκης, ήταν ο φίλος ο Πέλκας. Μπράβο τα παιδιά. Νομίζω ότι χθες δυσκολεύτηκαν περισσότερο και οι δύο γιατί τους είχα απέναντι για 90 λεπτά από ότι σε ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Ας το απολαύσουν αυτό. Να το απολαύσουν. Μόλις θα πατήσουν την μπάλα, δεν τους χαιρετάω το περιπτεράς. Λες. Ναι, αλλά μα πάρουν φέτος το double αίτητη, δεν γράφουν ιστορία και θα τους θυμούνται. Εγώ βλέπω τον Άγγελο, τον Σπυρίδωνο, τον βλέπω κάθε μέρα πάμε, γυμναζόμαστε. Παλίκαρος μου λέει ιστορίες, το θυμόμαστε, το χαιρετάμε. Ναι. Δεν θα τους θυμάσαι αυτούς τους παιδαράδες. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Δεν βγαίνει φωτογραφία. Να γίνεται πανζουλισμός, αυτό λέω. Λογικό. Ας το απολαύσουν τα παιδιά. Ο καθένας έχει. Ας το απολαύσουν ναι, τα παιδιά, ναι, αυτό ναι. Λέω. Έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό. Να το απολαύσουν, βέβαια. Να το απολαύσουν. Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Αποθεώθηκαν πολλά πιτσιρίκια. Μένα αυτό μου έκανε το όλο θετικό. Ήταν ότι είδαν πολλά παιδάκια. Πάρα πολλά παιδάκια. Εκατοντάδες παιδάκια. Είτε να πάνε στο περίπτωτο. Μελλοντικοί μετανάστες τα παιδάκια όλα. Άντε πάλι με τον ναι. Καλό το λόγο. Έτσι, αλλά βέβαια τους προετοιμάζεις κιόλας. Τους βάζεις σε μια σειρά. Τι από τα παιδάκια. Απ' τη μία έχεις έκρηξη αλήθειας, αλλά την άλλη μη τους απογοητεύεις κιόλας. Εντάξει, εγώ τα. Προετοιμάζω και το δικό μου το παιδάκι. Την Ευγενούλα μας. Να πάει στο εξωτερικό να ζήσει. Να πάει, τι να κάνει. Ναι. Να πάει. Άμα είναι να ζήσει καλύτερα, το βιωτικό επίπεδο εκεί που θα πάει να είναι υψηλότερο, να μπορέσει να τακτοποιηθεί. Ναι, τα προετοιμάζουμε τα παιδάκια ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν μέλλον. Αυτό. Ναι. Ας τα χαρήκαν τα παιδάκια τώρα. Ναι. Καλύτερα ναι. Να μην χαιρόταν τα παιδάκια, ας πούμε, και να τα κάνουμε μια προοπτική να μείνουν εδώ να δουλέψουν τα παιδάκια. Εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λέω εγώ τώρα. Το στέλνουμε στο διάστημα μαζί με την NASA, στέλνουμε. Διαστημόπλια, στη Σελήνη, δεν ξέρω αν ακούσεις τα παιδιά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να βρούμε δουλειές εδώ πέρα. Έτσι. Εδώ τάξη το λιτόχρονο δεν μπορεί να στείλει τώρα. Θα πας τώρα στο. Άσε τώρα το φελό το τσιμάνι. Καλά, έχουμε. Άσε τον άνθρωπο. Άξι, καλά, έχουμε τάξη στο, ναι. Στο λιτόχρονο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε μετά το διαφημιστικό παρακάτω. Γιατί μόλις μπήκαμε, βγήκαμε. Τι είναι αυτό. Είμαστε γλίγοροι. Γλίγοροι, γλίγοροι. Θα πάμε τώρα πήγες να δούμε. Στην έκθεση είδα αυτό. Προσκαλώ και προκαλώ να πάρουν όλοι τα παιδάκια του. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Αυτό να πεις. Είναι τζάμπα, είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα. Θα το ευχαριστηθούν τα παιδάκια σας όσο τίποτα άλλο πραγματικά. Και μόνο που θα πάρουν αυτή την άβρα του αθλητισμού, την υγεία για όλα τα αθλήματα. Έτσι το ξαναλέω. Αυτό γίνεται για το μαραθώνιο. Σπορτέξπο είναι αυτή. Αυτή είναι Σπορτέξπο. Και παράλληλα γίνεται και για το μαραθώνιο, ο οποίος είναι τώρα το Σαββάτο. Έχουμε το 14ο μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Θα κλείσουν οι δρόμοι πάλι δηλαδή. Θα κλείσουν οι δρόμοι το Σάββατο και την Κυριακή θα ξανακλείσουν. Θα μαζευτούν όλοι οι φελοί και θα τρέχουν. Γιατί ρε φίλε, εσύ πώς πας και τρέξεις πάνω στο βουνό, ρε αγόρι. Τι θες τώρα, εγώ δεν κλείνω κανένα δρόμο για να τρέξεις. Δεν κλείνεις δρόμο, εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά κάτω το διασκεδάζουν, πανηγυρίζουν, το βλέπεις σαν πανηγυράκι. Άμα θέλει να γυμναστεί, άλλο. Εγώ ένα κατάλαβα. Ναι. Δεν θες, αρέσει πολύ κοσμία. Δεν σ' αρέσει αυτή το public relations. Δεν σου αρέσει, δεν είναι το χαρακτήρα σου. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Εγώ ξέρω ότι μαζεύονται 10.000 άνθρωποι. Και βάλε 20.000 κορομάει η εταιρεία. Η εταιρεία γιατί. Δεν παίρνει συμμετοχή. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, αλλά αυτούς, ετοιμάζει πάλι. Από αυτού του 20.000, οι 2.000 είναι αθλητές. Ναι. Οι άλλοι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Φάγουν τα γόνατά του. Εντάξει. Κάνει καλά σου. Κάτσε, ρε κουλιάνε. Ναι. Τώρα το πούμε ανθρωπιστικά. Ανθρωπιστικά, ναι. Πάω, τρέχω εγώ τώρα 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Ναι, εσύ είσαι αθλητής όμως. Πεάσε τι με εγώ. Ξέρω εγώ άμα η καρδιά μου είναι εντάξει. Να πας να κάνεις, φίλε, μια εξέταση. Ναι. Κακό. Πας να το σκυλίσεις τα μπέλη. Ναι, να πάω να κάνεις μια εξέταση. Όπου και αν πας σε οποιοδήποτε άθμα, σου λέει πρώτα θέλω χαρτί καρδιολόγο, παθολόγο, δερματολόγο. Γιατί σου ζητάνε όταν σου ζητάνε τη συνδρομή καρδιολόγο. Ναι, αλλά εγώ, λοιπόν. Ο ίδιος δεν ξέρει σε όχι, όχι, εγώ σαν Ραπτόπουλος λέω. Ναι. Θα πρέπει να ελέγχουμε και αυτόν που συμμετέχει. Ναι, μην ιατρικά. Πάμε, ναι, μην τον πάμε σαν το σκυλί στα μπέλη. Μπορεί να έρθει ένα χοντρό. Ο οποίος να μου κλειστεί η αρτηρία. Ο χοντρός. Ο χοντρός. Ας μην τρέξει, μπορεί να περπατήσει. Πάει, τρέχει όμως ο χοντρός. Μπορεί να περπατήσει. Αν καταλαβαίνει, δεν μπορεί. Άλλο να λέω περπατήσει. Εγώ. Ναι. Όταν πάμε να δώσουμε τη συνδρομή, καλό είναι να πάμε και τη βεβαίωση του γιατρού. Τέλος. Αυτό λέω ο Σαραπτόπουλος. Τέλος. Ναι, βέβαια. Γιατί άμα ψοφήσει ο άλλος, μετά ζητάνε ευθύνες. Και δεν είναι σωστό.
Σωστά. Άρα πρέπει να κάνει και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται παντού γενικότερα. Αλλά να σε ενημερώσουμε ότι όποιος διαθέτει κάρτα Regency Club ξέρει πολύ καλά ότι το καζίνο προσφέρει στα μέλη του προνόμια που δεν φανταζόταν. Για παράδειγμα, έχεις δυνατότητα να κερδίσεις δώρα και μετρητά σε κληρώσεις όπως είναι οι VIP Draws το Σάββατο 13 και 20 Απριλίου. Αυτοί που παίζουν ρουλέτα ή blackjack μέσω των Table VIP Draws πάνε για τρελά κέρδη με Gold Card 3.000, με Diamond 6.000, με Black 10.000. Και οι δύο κληρώσεις θα γίνουν Σάββατο στις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε και Κώστα Κωνσταντινίδη. Εδώ έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κωνσταντίνο, να δούμε την Super League την αγωνιστική. Έχουμε πλησιάσει προς το τέλος, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Θα πάμε στον τύπο των Αθηνών, θα δούμε την επικαιρότητα στον διεθνή χώρο. Επιστρέφουμε μετά το break. Τίτλος του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, λιγότερο από ένα χρόνο να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Κάντε την αίτηση λοιπόν στο Wind Young Talents. Το Graduate Training Program της Wind επέστρεψε με στόχο να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους με όρεξη και πάθος που θα ενταχθούν στην ομάδα της. Μάθε λοιπόν περισσότερα και στείλε το βιογραφικό σου στο www.windyoungtalents.gr μέχρι 14 του Απρίλη. Καλημέρα σε Μάνθο, Σωτήρη, Φωτεινή, Μάουτζο, Γκάλμπι. Ρεμίξ είναι αυτό που ακούμε και το ζητάτε. Έτσι, το χαλάκι τη εκπομπή μα εδώ με τον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο φίλο μα τον Κοκακόλα. Ναι. Βέβαια, κλείνει τα 38 σήμερα. 38 το θηρίο. Θα πει με την κόρη, θα πάνε. Μια χαρά, ωραία πράγματα. Σε άλλο χρονόλογο η κόρη. Ναι, χρόνια πολλά στέλνουν στο κόσμο εδώ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίο είπαμε σήμερα κλείνει 93 χρόνια ζωή. Έχουμε και τα ραβασάκια. Έχουμε και μαύρο πορτοφόλι. Το οποίο. Τι έγινε αυτό όμως, Σμαράγδα, μαύρο πορτοφόλι μου λες, περιοχή Μαρτίου, τι έγινε. Βρέθηκε, μπράβο, δεν χάθηκε, βρέθηκε, ωραία. Βρέθηκε μαύρο πορτοφόλι, περιοχή Μαρτίου, οδός Γρασίας. Γραβιάς, ρε. Ναι, είχε μέσα κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου. Τι μαστρο στην ώρα, ρε φίλε, ναι. Λεφτά είχε μέσα. Εφαγώ, δεν είναι όλα λεφτά, ρε αγόρι μου. Τα κλειδιά ρε, αγόρι, θα βγάλει, κάτσε, όλα στη ζωή είναι λεφτά. Έχασε το πορτοφόλι. Ναι. Είχε ταυτότητα μέσα. Ε, αυτό λέμε. Όχι, δεν είχε ταυτότητα. Λεφτά είχε μέσα. Δεν είχε λεφτά μέσα. Κλειδιά είχε. Α δώσει 2 εκατοστάρια, βγάλει κλειδιά μα τρελάνε. Κλειδιά μηχανή ή αυτοκινήτου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, λεφτά είχε μέσα. Δεν είναι λεφτά τα κλειδιά τη μηχανή. Α πάει 50 ευρώ, βγάλει. Κάτσε τα κλειδιά δεν είναι λεφτά. Άσε με το ένα. Άσε με το άλλο. Χάρισε το πορτοφόλι και που ξέρω εγώ αν δεν πήρε αυτό τα λεφτά. Και να δώσει το πορτοφόλι μόνο με τα κλειδιά. Και να βρούμε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε ποιο πήρε τα λεφτά. Άντε ρε, πα τα θέματα. Παγάσα, κοίτα να δει. Έβγαλε πάλι σενάριο, έκανε σενάριο. Ρε, ο πατέρα μου βρήκε πορτοφόλι. Ναι, ξέρω, για παίζει ιστορία. Είχε λεφτά, τα έδωσε, βλάκ. Τα έδωσε. Εσύ θα τα δίνε. Φράγκο. Φράγκο, εγώ λέω ο πρώτο που θα τα δίνε εσύ θα ήσουν. Ξέρει τι έπαθε ο πατέρα μου. Τι έπαθε. Α, τον πέρασαν για κλέφτη μετά. Όχι, ρε, τα πήρε. Και λέει παραπάνω λεφτά. Ναι, ναι. Μα μου και τα λοιπά, ήταν γνωστό ο πατέρα μου. Και τον μπλάκωσε ο πατέρα μου μετά. Μα με τον κατηγορούσε εγώ άδικα, καλά τον έκανε. Τόσο βλάκα σήμερα, βρω το πορτοφόλι, πάρω τα μισά λεφτά και δώσε τα άλλα μισά λεφτά. Έλατε. Δεν δίνω τίποτα. Δεν δίνει τίποτα. Τίποτα. Το πάσο που θα δώσει αστυνομία. Τι, θα τα φάνε αστυνομική. Φράου, δεν δίνω. Γιατί να τα φάνε αστυνομική. Δεν δίνω τίποτα. Καλημέρα, λέει η Ελή, καλό τρίμερο να έχουμε. Γεια σου, Καρλίτο. Καλημέρα και στον Νικόλα και στον Αχιλέα. Μεγάλη μπαλάρα χθες η Arsenal. Χορτάσαμε. Τι τρίμερο δηλαδή. Παρασκευή, για κάποιους τελειώνει. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μην κοιτάζεις. Παρασκευή περνάει για μέρα ότι. Ένα, μεσημέρι τελειώνουν κάποιοι. Ξεκίνησαν 6 ώρα, 2 ώρα τελειώσαν. Γεια σας. Πού να πάτε μπροστά, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Πού να πάτε. Άμα έχει την Παρασκευή 8 ώρα και ενό καλό τρίμερο. Καλό τριμεράκι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν τελειώνουν πολύ, νομίζει μια μισή ώρα το μεσημέρι τη δουλειά σου. Δεν δουλεύει για 3 μέρε. Δεν δουλεύουν φυσικά. Δεν υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν παράγει τίποτα. Σταματάνε όλα. Υπάρχει και σκαλίζει τον κήπο. Τον κήπο. Κοτούλες, μπαξές, ναι, καφενείο, κοτούλες, σταυροπόδι. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Φιλοσοφία. Μια ζωή έχουμε να μπορούμε να είμαστε Πάσχα αυτή. Φταίει ο Τσίπρα, φταίει ο Μητσοτάκης. Φιλοσοφία. Ναι, αυτό. Καλά, και αρχαίοι αυτό κάνανε. Πάω πιο κάτσινα. Ναι. Πάω πιο κάτσινα. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στην Έλλη που μα εύχεται καλό τρίμηνο. Μπορεί να μην δουλεύει η Έλλη, ρε φίλε. Μπορεί να είναι ξεκούραστη. Άσε με τα σάλια με την Έλλη τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ο Γιώργος Σαββίδης έκανε αναφορά και αυτός πριν από λίγο κιόλας για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Έτσι, έχεις να πεις κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, σκοτώθηκε στη δουλειά ο Γιώργος Σαββίδης και τι να κάνει, γεννήθηκε πλούσιος. Ο μπαμπάς σου έβγαλε πολλά λεφτά. Τι να κάνουμε, και εσύ το ίδιο θα έκανες. Τι θα έκανες αν ήσουν, αν είχες τον μπαμπά το Σαββίδη, τι θα έκανες. Θα έτρεξε το πρωί στο βράδυ να δουλεύεις. Θα σκότωνα κανένα δυο. Κάθε μέρα.
Μα αυτά σε λέω. Αφού έτσι γεννήθηκε, ήταν τυχερό. Τι το μνημονεύει, θα έβγαλε ανακοίνωση. Τι το μνημονεύω, είναι μέλο τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλφα σίγμα, αρέσει τέχνη. Είμαστε περήφανοι, πάω για μια ζωή. Έχουμε χρόνια πολλά σήμερα. Τα σάλια τρέχουν από τα λούκια να πούμε. Σταματήστε. Ναι, αλλά με τον ΠΑΟΚ μιλάμε κάθε μέρα. Με αυτό θα πα η Λάρισα τώρα με τον Κούγια να σα ανοίξει τι πόρτε και να πα στα επίσημα και στι σουίτε. Φτάνει με τα σάλια. Με αυτό δεν πα. Από τα λούκια τρέχουν τα σάλια. Τα λούκια τρέχουν τα σάλια. Άμα δεν μιλάμε για ΠΑΟΚ, τι θα μιλάμε εδώ πέρα. Άμα αρχίσω και μιλάμε για Ερακλή, δεν πουλάει Ερακλή. Άμα πάμε για τον Άρη, με λες έλα ποιος Άρης τώρα. Στον ΠΑΟΚ πάμε, σάλια ο ΠΑΟΚ. Τι έχει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Πάμε, να δούμε. Πάμε να δούμε τι. Λοιπόν, Λάρισα ΠΑΟΚ. Ωραία. Θα πας, ψήνεσαι. Αφού με έχει σουίτα ο. Σουίτα σε εκεί. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος. Μαζί με Καμόρα. Θα πάρω και τον Καμόρα. Να έρθω κι εγώ να γυαλίζει πολύ τα μάξι. Έλα. Ωραία. Λοιπόν. Βάλτε αμάξι γιατί το δικό μου παλιό. Να φάμε μη τα κοθρόνια έτσι. Αλλά έχω αθηνέζικη σε πινακίδε. Τι κοτρόνια να φάει. Ναι, αφά δεν έχει ο παδού, τι κοτρόνια να φάει. Ναι, δεν θα έχει, δεν θα έχει. Μια χαρά. Λοιπόν, Λάρισα, ΠΑΟΚ, Σάββατο 7 η ώρα. Κυριακή, Κυριακή 7 η ώρα ναι. Και λέω Σάββατο, ναι. Ναι. Όλα τα μάτσε 7, έτσι. Σ' ακούω. Χ. Πα δηλαδή με το σκεπτικό ότι να πάρει και ένα βαθμό η Λάρισα, μην χάσει και ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο Μπίζεσβαρ. Μπίζεσβαρ παίζει. Στάσυλα και χθε το μεσημέρι. Ναι. Ο Ζάμπα παίζει. Ο Ζάμπα θα παίξει και αυτό, βέβαια. Ο Άμπκομ όχι. Ποιο θα παίξει, ο Σαγόνια. Καλό είναι και ο Σαγόνια. Καλό είναι ο Σαγόνια. Αριστερά. Αυτό που δεν θα παίξει είναι ο Ερίκη, ο οποίο χάνει όλη τη χρονιά του. Έπαθε θλάση, ωραία. Αριστερά, ποιο θα βάλει. Υπάρχει. Σωσία του Κοκακόλα θα βάλει τον Καντουρί. 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 Και μια χαρά δεν είναι ο Καντουρί. Και θα τρέξει από το σκύλο ο Βιερίνη απάνω κάτω πάλι. Ο Βιερίνη και τροματοφύλακα κάθε δεν μαθαίνει. Ναι. Ό,τι θε. Εγώ λέω σου δίνω μια συμβουλή. Ναι, εμένα. Ναι. Ναι. Σκέτσο άλλο το, που κάνει τον προπονητή το Σταυρίδη. Α, δεν σ' αρέσει ο άλλο που έχει 32 μάτσα ή τον το Μάτο και τον Βιερίνη. Ναι. Άντε πάλι, άντε πάλι, αρχίσαμε το Μάτο. Άντε κασέτα πάλι. Το Μάτο, τον Μπίζεμαν και τον Βιερίνη. Έχει φάει μια θλάση τον Ενρίκε. Ωραία. Ο Ρίκα αφού τρέξει απαλαβώ. Δεν είναι έξυπνο σαν το μάτο να προστατεύει τον εαυτό του, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Φυλάξτε του ναι. Για τον τελικό. Ναι. Δεν χωρά απώλεια σε αυτού του τρει παίκτε. Χάσει όποιον άλλο παίκτη. Ερώτημα για σένα που σ' αρέσει. Ναι. Δεν είναι τώρα να χάνει Βιερίνη αμάτο Μπίζεσβαρ με καμιά θλασούλα. Και στο θες, λέει, τους θες. Ο Μπίζεσβαρ έτοιμο την έχει τη θλάση. Λε. Ναι. Λες. Προσέξτε του λίγο. Δεν μου λε. Εγώ ξέρει τώρα βλέπω πιο προσεκτικά. Βλέπει, ναι, βλέπει. Μαγαρίζει κιόλα. Θα είναι καλά τα παιδιά. Άσο τώρα. Δεν μου λε. Ναι. Τι θα ήταν πιο σημαντικό για σένα, εσύ, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ναι. Να διασφαλίσει το αίτητο στο τέλο του πρωταθλήματο ή να πάρει το κύπελο. Το double. Το double για σένα. Ναι, φάω τρία γκολ από τη Λάρισα και αρκεί να πάρω το κύπελο. Το double. Πότε έκανα double. Πότε θα μείνει στην ιστορία όμω, ρε φίλε. Τι σαν αίτητο πρωτάθλημα. Τι και τι double μπορεί να κάνει και του χρόνου. Δηλαδή. Παίζει το πρωτάθλημα, ναι. Αίτητος, αίτητος, αλλά double δεν κάνει. Ναι. Βάλ το ερώτημα. Σ' άρεσε. Είναι δίλημα. Σ' άρεσε, είναι παράστε. Καλό δίλημα. Μα, εγώ θα έπαιρνα το κύπελο. Εγώ θα έπαιρνα το αίτητο. Ναι. Θα έπαιρνα το αίτητο γιατί θα γραφόμουν στην ιστορία χρυσά γράμματα όπως μνημονεύουμε το 63-64 του Παναθηναϊκού. Θα έπαιρνα το αίτητο, φιλαράκι μου. Και όχι τον double. Όχι. Εντάξει. Θα πάρω του χρόνου double. Σεβαστή άποψη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ okay. Θα έπαιρνα τον double. Το double. Ναι. Επίσης μένει στην ιστορία. Ναι. Αλλά double μπορεί να πας και του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι. Αίτητος δεν ξέρω αν μπορείς να το πάρεις. Δηλαδή, το double παίρνεις του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι, μπορώ να το πάρω μια χρονιά, ρε παιδί μου. Να, είμαι φορμαρισμένος, έχω λεφτά, χώρο. Πόσα double πήρες σε 93 χρόνια. Κανένα. 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 Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό. Πόσες φορές βγήκες αίτητος. Μα όλες οι ομάδες. Ενώ double έχουν πάρει και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ. Δεν έχει πάρει άρα θεωρείς εσύ στη ζυγαριά σημαντικότερο πολύ. Το αίτητο. Το αίτητο το βάζω πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Γιατί αυτό είναι που πονάει τους Ολυμπιακούς. Τώρα έφτασε ο κόμπος το χτένι. Ναι. Τρεις αγωνιστικές. Τρεις. Αν στην έκανε την ερώτηση 10 αγωνιστικές πριν. Δεν θα το σκεφτόμουν τότε. Ναι, γιατί τώρα ναι. Είναι η Λάρισα, λες εντάξει, πια Λάρισα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, τη σέβομαι τη Λάρισα εγώ. Ναι, τη σέβομαι, ναι, είναι ναι. Μονάδα, είναι οντότητα. Και είναι... Με τα δεύτερα πόντο παίρνω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Τη σέβομαι τη Λάρισα. Ναι. Γενικότερα τη σέβομαι τη Λάρισα. Σαν μονάδα, σαν ιστορία. Ωραία, το θέτει σαν ερώτημα μετά όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές. Το θέτω. Πολύ ωραίο ερώτημα. Καλό δίλημα. Σ' άρεσε. Πολύ. Και εμένα μ' άρεσε. Γιατί και... δεν είναι χάσος αρκετά που βάζει ο κόκκινος, είναι σωστό να πούμε, ναι. Ωραίο. Στο ξαναλέω. Πάλι. Στο ξαναλέω. Το double μπορεί να το κάνεις και του χρόνου. Μην το ξαναλέεις, δεν ναι. Έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Για τέταρτο διαφημίσεις. Πάλι. Μια πάλι. Φορά ότι είμαι σπάει. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Ζαμπά να μπεις να παίζουν, χ το έδωσες, 1-1 ή 0-1. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει και άλλο ρεκόρ. Άμα μείνει στα 14, καταράφηκε καλύτερη άμυνα πάλι. Μαζί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Μαζί με Ολυμπιακό. 13 μου φαίνεται. Νομίζω 14, γιατί έλεγα να μην φάμε άλλο γκολ. Το τσεκάρουμε. Για πάνε Ολυμπιακό. Θα το τσεκάρουμε. 72-73 ή και 73-74. Ωραία, προχωράμε πάλι. 102 γκολ, 13 έχει. Μελάκι Πετρόπουλο προπονητή και Γουλανδρή μεγαλομέτωχο. Πρόεδρο. Γουλανδρή. 72-73 ή 73-74. Να με συγχωρεί ο κόσμο. Για τις δύο θα το δούμε στην πορεία. Έχει φάλει το ρεκόρ των γκολ.
πέρασε τα 100 γκολ, έβαλε 11-0 το Φωστήρα. Ναι. Το Καραϊσκάκι. Α, 11-0 το Φωστήρα. 11-0 ο Φωνέας ο Γιγάντος ήταν αυτός. Ο Φωνέας. Που έτρωγε 11. 11 έτρωγε ο Φωνέας. Τι Φωνέας ήταν αυτός, ρε Ρε Πασάμου, δηλαδή. Πλαστικό πιστόλι, ναι. Κάποια παρασούχα, πώς μένουν στο 11 έφαγε. 11-0 έφαγε. Τώρα το ακούω, δεν το ήξερα τι είχε φάει. 11-0. Και έκανε 102 γκολ ο Πετρόπουλος. Βρε το Φωνέας. Τι Φωνέας. Και πρέπει να έφαγε 13. Με νεροπίστολο. Η δεύτερη καλύτερη άμυνα ήταν το Άρη με 15 το 69-70. 15 στα 30. Στα 34 μας. Θα το δούμε στην τώρα πάει ο Πάδου να τα φτιάξει. Να, πούμε να τα φτιάξει. Ωραία. 14 έβαγε. 14 έχει φάει. Πάει ναι. Να φάει τον Άρη τώρα. Τον Άρη πάμε να φάμε. Εντάξει, και αυτό δεν με τρελαίνει εμένα το. Όχι ψέματα, 13 φάει ρε, ο Πάδου. Και αυτό σου λέω δεν πρέπει να φάει, δεν πρέπει να φάει κανένα. 13. Και ο Ολυμπιακός 13. 13 αυτό σου λέω δεν πρέπει να φάει κανένα. Σοφάρισε στον Ολυμπιακό. Ναι. Αν μείνει είσαι μαζί με τον Ολυμπιακό. Αν μείνει έτσι. Ναι, ναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το ρεκόρ εμένα. Με ενδιαφέρει. Περνά τον Άρη το 15 γκολ. Τέλο. Αλλά με 30. Με 34 μάτσο Άρης. Ναι, ενώ είσαι με 30. Με 30. Εντάξει. Ναι. Αυτό το ρεκόρ δεν με ενδιαφέρει. Απλά το ανέφερα γιατί. Δεν νοιάζει εσένα. Όχι, με νοιάζει το 0 στο τέλος του πρωταθλήματος. 0 ήττες. Αυτό πονάει, να ξέρεις. Ναι. Το ξαναλέω κάτω στους Ολυμπιακούς, γι' αυτό τους ρουφλίζω. Εμείς πήραμε 44. Ένα δεν μπορέσαμε να πάρουμε έτσι. Όχι, τους Παναθηναϊκούς τσούζι, με συγχωρείς. Και τους Ολυμπιακούς τσούζι. Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε. Γι' αυτό Παναθηναϊκούς πας. Παναθηναϊκούς πάω, αλλά και τους Ολυμπιακούς που πήραν 44 και έναν δεν πήραμε αυτόν τον τρόπο. Λέει, είχαμε παράγες, είχαμε έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε και τα άλλα παιχνίδια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άστα να πας στο διάλογο. Τι άστα ρε σηκώνετε, μόνο πάω, παίζει τόση ώρα δεν είδες να πούμε χρόνια πολλά. Τι να πω, Άρη Ατρόμητο. Λοιπόν, Άρης Ατρόμητος, ναι βέβαια. Και αυτό 1-1. Και αυτό 1-1. Ναι. Έχω τα δύο χ της αγωνιστικής. Για μένα. Για σένα. Ωραία. 2-3 γκολ το βλέπω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω αν θα έλειξε. Να μπορεί να πάει και 2-1. Μπορεί να γίνει και 2-2. Ναι. Όχι, όχι, δεν βλέπω να ανοίγει παραπάνω. Θα το σφίξω ο Ατρόμητος. Θα σφίγει τα μάτια τελευταία. Ναι. Δεν το βλέπω να ανοίγει. Mm. Απόλλωνος Μύρης Πανετολικός, γεια σας. Διπλό, ωραία. Ωραία. Λαμία ΑΕΚ. Αυτοί ξαναπέζουνε. Λαμία ΑΕΚ. Διπλό. Διπλό η ΑΕΚ. Ναι, πάμε παρακάτω. Να τους κάνει κόλπο, λες, ο Χάβος. Ποιο τελείωσε η Λαμία, έκανε μεγάλη πορεία. Είναι εντάξει, οκ. Τώρα το μυαλό τουρίστες λες. Οκ. Καλή ομάδα Λαμία. Επιμένω ότι είναι καλή. Αφελής. Στην Τούμπα χθε. Τι αφελής στην Τούμπα. Εντάξει, ήρθε να παίξει μπαλίτσα. Άκουσε νίκη. Άμα παίξει μπαλίτσα με τον Μπάουκ, το πιο πιθανό είναι να χάσει τρεις ευκαιρίες ναι. Και να φας τρία γκολ. Ναι, οκ. Okay. Λεβαδιακός Πανιώνες. Εδώ σε θέλω κάτι. Τι εδώ άσταμα. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Λεβαδιακός. Λεβαδιακός Πανιώνες. Αν ο Λεβαδιακός δεν κερδίσει, ακόμα ναι. Και με εκεί, τελείωσε μα το είπε το πείμα. Α πέσει. Φυσικά πέσει. Χαίρο πολύ σιγά ποιο θα πέσει. Θα πέσει ο Λεβαδιακός του Κομπότη με τα 300 άτομα. Θα το πάρει το μάτς. Θα το πάρει λες. Και στοιχηματικά ψιλοδικαιώνεσαι με την έννοια ότι είναι φαβορή ο Λεβαδιακός, παρότι δεν είναι καμιά ομάδα μαναμάν, τον δίνουν φαβορή και μάλιστα έχει τάσεις καθοδικές ο Άσος. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός. Το πάρει, το πάρει. Και ο Πανιώνης Βρωμιάνης είναι άστο. Πήρε τη Λάρισα καθαρά. Σώθηκε. Πάμε, ναι. Ναι. Απλά να αναφέρω ότι ο Λεβαδιακός είναι στο 2-10 πλέον. Ξεκίνησε 2-30-2-40. Δύο μονάδες θα το προλάβουμε καλά είναι. Ναι. Η ΑΕΚ είναι δίφραγκο με τη Λαμία, το φοβούνται. Και αυτό. Το φοβούνται όμως. Εντάξει, ναι. Έτσι, λέει ένα διάβρο χαλαρό. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 1,45, να ξέρουμε περίπου τι γίνεται. Ο Άρης το έχει πληρώνει. Ο Άρης η νίκη του πληρώνει 2 φράγκα. Του Ατρομήτου. 4. Φαβορεί ο Άρης. Φαβορεί, εννοείται ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, είναι έδρα του. Παίζει, δεν θα είναι φαβορεί. Ναι. Εντάξει. Και ο Πανετολικός 1,65, να ξέρει και ο κόσμος περίπου τι ναι. Γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακός Ξάνθη. Εντάξει, δεν το συζητάμε. 1,15 Ολυμπιακός. Λογικά θα ψάξουν πολλά γκολ για να βγουν την επόμενη μέρα οι δημοσιογράφοι κάτω των ερυθρόλευκων ΜΜΕ και να λένε δέστε εμείς αξίζαμε, δε, βάλαμε πιο πολλά γκολ. Δεν πείθει τον κόσμο το Ολυμπιακό αυτό. Δηλαδή, καλά εμάς δεν μας πείθει. Το ξέρω ότι δεν μας τους πείθει. Γιατί πείθει. Αν πας από κάτω στα σχόλια που σχολιάζουν οι ίδιοι φίλοι του Ολυμπιακού, σταματήστε τις κλάψες τους λένε. Να ξέρεις. Μπορεί να τα σβήνουν τα σχόλια τώρα. Ναι, σταματήστε τις κλάψες λέει και μην κοιτάξει να φτιάξει την ομάδα του χρόνου. Έτσι, αυτό τους λένε οι Ολυμπιακοί σοβαροί. Πουλάνε λάθος τον Ολυμπιακό εις βάρος του κόσμου του. Σωστά μιλά. Δηλαδή, δημόσια σχέση Μαρινάκης Αγγελόπουλος. Εις βάρος του κόσμου του Ολυμπιακού φτιάχνουν τα φύλλα των Ολυμπιακών. Κάποιους θα πείσουν όμως. Κάποιοι που είναι τυφλά, παδάκια. Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία, για την μάζα. Ναι, 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 ο κόσμος από κάτω λέει παιδιά, σταματήστε τα χαζά. Ναι. Δεν μασάει ο κόσμος του Ολυμπιακού, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει ούτε τίποτα. Ο Χοντρός δεν επένδυσε και τελείωσε το παλιό. Έχασε τη διαιτησία. Τώρα έκανε γλυκά μάτια και στο μπάσκετ. Έλα, ανέβηκε στο. Έχασε τη διαιτησία ο Ολυμπιακός. Έχασε το σπανάκι ο Ποπάι. Ο Ποπάι μαλώσει με τον Βρούτο. Χωρίς σπανάκι. Χωρίς σπανάκι. Τον μπλακώνει ο Βρούτος. Αλλά. Άμα πάρει την τόπα, γιατί ο Ποπάι παίρνει πρωτεΐνες και τέτοια να πούμε για να κάνει. Σπανάκι τρώει. Το σπανάκι στο μήκη στο Ποπάι είναι η πρωτεΐνη. Α, μάλιστα. Το βρήκαμε και αυτό, παιδιά. Πάντα σηκώτια, το πάντα έντερα. Πρωτεϊνάκια του Ποπάι. Πάνε οι καρδιές και γίνονται μπράτσα. Ναι. Άμα ήταν παίρναμε κι εμείς, θα γίνουμε φουσκωτοί. Ναι. Άσε, καλύτερα να ο μύς της καρδιάς να καλό. Για τον Ποπάι τον έκανε πρωτεϊνάκια. Σπανάκι τρώει. Ντοπάκια σου λένε. Ντοπάκια σου λένε. Περνούσανε.
Ντοπάκια ήταν ο Ποπάη. Τι ήτανε. Περνούσανε. Ντοπάκια ήτανε. Ντοπάκια ο Ποπάη. Η Όλιβ. Μπάσταρδο το Ρεβιθούλη. Τον πήρε από άλλο γάμο τη Όλιβ. Η Όλιβ. Πολύ αδύνατη όλη. Η Όλιβ έκανε με το βρούτο παιδί. Έκανε. Ναι. Μάλιστα. Και εσύ με τον Ποπάη. Εσύ τα έλαβε, αγόρι μου. Τι πλάκα κάνει τώρα. Ποπάη διάβαζα εγώ, να ξέρει. Ήταν αγαπημένο ο Ποπάη. Ο Ποπάη πριν 30 χρόνια, 40 που βγήκε, ναι, δεν είχαν βγει τα φάρμακα και οι ντόπε. Ναι. Προειδέα ήταν το κοινό. Ότι άμα φάτε κάτι θα γίνεται. Του βάζανε στο μυαλό με τον Ποπάη, να πούμε, ο οποίο είναι ύποπτο. Ήποπτο ο Ποπάη. Ένα 65 κοντό έδερνε τον κόσμο. Έδερνε κόσμο. Έπαιρνε ντόπα. Σπανάκι. Αλλά σπίνατς ντόπα. Σπίνατς ντόπα. Δεν γίνονται αυτά. Τι ψέματα είναι. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσύ έγραψε το σενάριο. Δεν ξέρω τι έγινε. Μετά ναι, το 60% χωρισμένοι, 70% χωρισμένοι, τι έγινε. Ναι. Ο Ντόναλτ με ξένα παιδιά μπαμπά. Άνα, γεια σου, αυτά να τα λέμε ο σημαντικά. Ο Ποπάη με ξένα παιδιά μπαμπά. Μπαμπά και αυτό με ξένα παιδιά. Ο Γκούφι παιδιά δεν είχε, να πούμε, με την Κλάραμπελ. Ναι. Πήγανε εκεί στην. Άρα τα Μικι Μάους, ναι, και αυτά προδιέθετα να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Σε ένα κόμιξ. Ναι. Εκτός από τον κακό Λύκο με τον Λυκόπουλο που, ναι, ήταν γιο του. Κανονικά, δικό, ναι, του παιδί, έτσι ατόφιο. Οριτζινάλ. Εκτός, ναι, από τον κακό Λύκο, ναι, που μοιάζει και με τον Δόνη. Ο κακό Λύκο. Και τον Λυκόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Πού αλλού βλέπεις μπαμπά, γιο μα. Όχι, Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, χώρι μου. Κάτσε ρε κουλιανέ. Ναι, ναι, ρε ψυχούλα. Τόσα κόμιξ διαβάσαμε. Ναι. Εκτός από. Τα διαβάζεις και αυτό κόμιξ, δεν ήταν. Τα γουρουνάκια είχαν μπαμπάδες. Οι Λύκοι. Οι Λύκοι, οι κακοί είχαν μόνο. Ναι, οι κακοί Λύκοι. Και οι άλλοι ήταν μπασταρδεμένα όλα. Πώς τα λέμε αυτά, ρε παιδιά, τώρα πρωί-πρωί. Ναι. Και τι να, να ο Ποπάη μπράτσα ψεύτικα. Με το ντοπάκια, ρε! Πλακωνόταν στο ξύλο, τον, ναι, δέρνανε. Ναι. Πήγαινε, έτρωγε το λίγο σπανάκι, σπανάκι. Τους έκανε τόπι στο ξύλο. Αυτό θα το κόψει. Μέσα στα γυμναστήρια, πάρτε την τόπα. Ναι. Αλλά. 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 Ψέματα είναι. Παρατατά, είχε τόπε. Έβλεπε και εκεί, δεν το παριζώσουν εσύ. Εκεί τι. Εκεί δεν έπαιρνε διάκρα όταν. Δεν έπαιρνε, είδες. Ήταν νέος. Ήταν πιο καλά τα χρόνια. Ήταν ντούρος. Ήταν πιο ντούρος. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, κάναμε ένα ψυχογράφημα των κόμιξ δεκαετία 70-80. Τι. Έτσι. Το αγαπημένο σου ήτανε. Ντόναλτ. Ντόναλτ, ε. Ναι. Εγώ Ποπάη, πολύ ποπαϊκό ήμουν. Ο Ντόναλτ μετά περίμενε με. Η Ντέζη, άλλο λαμόγιο να πούμε. Η Ντέζη λαμόγιο. Η Ντέζη τα είχε με τον Γκαστόνε. Ναι. Αλλά επειδή είχε την περιουσία ο Ντόναλτ. Ναι, ναι. Τα είχε με τον Ντόναλτ. Τον Ντόναλτ. Ναι, ρε φίλε. Λέει, τώρα, πάμε τα λεφτά η Ντέζη. Μέσα από τη ζωή βγαλμένο είναι το Μικι Μάους. Η Ντέζη ήταν, να πούμε, μια περσόνα Αθηναία, να πούμε, που κάνει τις ειδήσεις. Αθηναία κιόλας, μάλιστα. Ναι. Νάτα μας, παιδιά, αποκαλύψεις μετά από 30 χρόνια. Η Ντέζη από Αθήνα, Κολωνάκι, μεριά που. Στο Κολωνάκι, λαμόγιο να πούμε. Λαμόγιο και η Ντέζη. Ε, βέβαια. Δεν γλίτωσε κανένα σήμερα, παιδιά, να ξέρει. Την πλήρωσε και η Ντέζη και ο Ποπάη και όλοι μαζί. Ε, βέβαια. Λοιπόν, ψέματα. Κόκκινε, δεν θα τσατίζεις τον Κωνσταντίνε μας, έτσι, γιατί ήρθε φορτωμένος πριν μπει κάτω στο στούντιο. Έτσι. Τρελάθηκε. Παναθηναϊκό Όφη. Έλα να τελειώνουμε, Κωνσταντίνε. Διπλό. Τι διπλό, ρε. Κερδίζει Όφη. Τι θες να πας Κρήτη το καλοκαίρι αυτό, τι. Ε, όχι. Σε άλλαξε άποψη. Δεν, ξέρω, δεν πατάω στην Κρήτη, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Αλλά διπλό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν στείνεται ποτέ διαχρονικά, δεν κάνει ποτέ τίποτα. Και όλα υπάρχει πρώτη. Πρώτη φορά, ε. Πρώτη φορά. Ναι. Ο Όφη, ο οποίος πάει μόνο για την νίκη και βεβαίως έχουμε πας για ένα αστήρ Τρυπόλεως. Ακόμα ένα διπλό παιχνίδι που είναι τελικός. Διπλό. Διπλό, εάν πάρει διπλό. Πιο καλή ομάδα έχει Τρίπολη. Ναι. Στον κόλ έχει δυσκολία η Τρίπολη. Εάν έχει αυτό το μάτς διπλό, ναι, τελειώνει και η ιστορία με τις τέσσερις ομάδες που υποβιβάζονται για μένα. Αφήνω τον Πας. Τρεις είναι ένα μπαράζ. Ναι, ναι, τρεις είναι ένα μπαράζ. Θα μείνει 26 ο Πας, πάνε οι 31 ο Αστέρας. Η Ξάν θα πάρει το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πάει 32. Πες ότι παίρνει χι η Λάρισα. Χι η Λάρισα. Τελειώνει, τελειώνει το παραμύθι. Αν έρθει αυτό το μάτς διπλό όπως το είπες, τελειώνει. Εγώ παίζω διπλό Γιάννενα. Χι Άρη, χι Πάο. Αυτή είναι η τριάδα. Τριάδα. Λοιπόν. Εγώ θα τα πω το απόγευμα. Θα τα πω το απόγευμα για να κρατάμε λίγο τον κόσμο στην. Με το σωσία του Καρατζαφέρη θα τα πεις. Εντάξει, ο Θανάσης είναι πιο ωραίο παιδί, ρε φίλε. Τώρα αντικειμενικά είναι, πιο, είναι και πιο νέος. Πιο νέος. Ο Γιάννης είναι το 73. Ναι, εντάξει, ο Κιλώνης είναι το 74. Μαζί είναι, ρε, κοντά. Ναι, μαζί είναι, ναι, μαζί είναι. Λοιπόν, το 75 είναι ο Κιλώνης, όχι το 74. Λοιπόν, μετά τη Χούντα αυτή γεννήθηκαν. Κατευθείαν, καπάκι, καπάκι. Το 77 που γεννήθηκα εγώ, τι έγινε. Καραμαλή γεννήθηκα. Καραμαλικό είμαι εγώ. Καραμαλή. Να τα ξέρουμε και αυτά, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Να μας βαφτίσει λίγο. Επί καραμαλή του γέρου. Με τα φρύδια. Ο Φρυδάς, ναι. Ο Φρυδάς, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται ένας καταιγισμός αποκληρώσεις στο Regency Casino. Συνεχώς προκύπτουν καινούργιες, ενώ οι παλιές συνεχίζουν με ίδια συχνότητα. Μία από αυτές που μου τράβηξαν την προσοχή, και βέβαια με τράβηξαν γιατί είναι μεγάλο το ποσό, 10.000, μιλάω για την έξτρα κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 19 του Απρίλη, 1.30 το βράδυ. Ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή. Μαζεύουμε λαχνούς συμμετοχής κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το καζίνο και περιμένουμε την τύχη να μας χτυπήσει την πόρτα. Ακούστε και το άλλο όμως, πέρα από τη συμμετοχή σας, στην κλήρωση σας περιμένει και ένα δωράκι. Σκεφτείτε το σαν μια έξτρα bonus έκπληξη τέλος πάντων. Δεν λέω περισσότερα, να μην χαλάσω το suspense. Παρασκευή 19 Απριλίου φύγαμε για Regency Casino. Τώρα φεύγουμε για Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, μεγάλο που λένε, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Νάτος, ο Νίλς Χόγκερσον εδώ του Μετρόπολης.
Άστο, δε. Κλαίμε ακόμα. Πάω να κλάψω κι εγώ έξω. Μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε με τρίτο ημίωρο. Αναμενόμενη νέα σειρά Huawei P30 και P30 Pro είναι πλέον διαθέσιμη, φίλες και φίλοι, στα καταστήματα Wind με έως 48 άτοκες δόσεις, πιο οικονομικά με το πρόγραμμα επιστροφής συσκευής Bring to Save. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, στα καταστήματα Wind θα βρεις και τις αυθεντικές θήκες της Huawei για να τις συνδυάσεις με το νέο σου Huawei P30 ή P30 Pro. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε, σήμερα 12 του Απρίλη, έτσι μέρα γενεθλίων και του ΠΑΟΚ όπως είπαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μίλτο που θέλει να σε ευχαριστήσει πάρα πολύ. Γιατί? Μίλτος είναι ένα υπέροχο παιδί, το γνωρίζω γιατί ήταν μαθητής μου κάποια στιγμή στα ΙΕΚ. Τι μαθητής σου ήταν? Μαθητής μου. Γιατί είσαι τα ΙΕΚ-τής. Έκανα διάσημα δάσκαλο. Καθηγητής. Ναι, έκανα. Ποια ΙΕΚ? Τώρα δεν χρειάζεται να πω πια. Όχι. Okay. Ναι. Έκανε τον καθηγητή, δηλαδή δημοσιογραφία. Ναι. Πριν 3-4 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, υπέροχο παιδί, πραγματικά. Ναι. Είχε κάποια παραπανήσια κιλά. Σ' άκουσε τα βράδια γιατί είναι πιστός ακροατής σου. Ναι. Και αποφάσισε να ξεκινήσει το box. Ένα βράδυ μιλούσες για box. Έχει χάσει 16 κιλά μέσα σε 2 μήνες. Πλέον κατεβαίνει και σε αγώνες. Φαντάσου. Μουάου Τάι. Ναι. Και λέει, θέλω να πεις ένα ευχαριστώ, λέει ο Κωνσταντίνο, γιατί μου άλλαξε όλη τη ζωή αυτή η επιλογή μου, η απόβαση. Κοίταξε, τον άκουσα ένα βράδυ και τρελάθηκα. Αν δίνεις τα παιδιά στον αθλητισμό, έτσι. Τους κάνεις και πιο δυνατούς. Σαφώς. Δηλαδή και μια αναποδιά να τους τύχει. Και πιο υγιείς τους κάνεις και πιο δυνατούς και τα πάντα όλα. Και πιο κοινωνικός γίνεται. Ναι. Ναι. Εσύ πόσα γόρμα, γιατί δεν έχεις κάτι σπορτέξ που σήμερα να δεις. Δηλαδή η κοινωνικότητα του ανθρώπου, αν πάει σε σπορτέξ. Σπορτέξ πω. Ναι, σπορτέξ πω. Ποιο το κέρδος το δικό μου, τι θα κερδίσω εγώ. Θα δώσεις χαρά σε κόσμο, ρε. Δίνω χαρά σε κόσμο. Θα έρθουν παιδάκια, αφού σε έψαχνα. Είμαι εκκλησία, είμαι. Εκκλησία, περισσότερη χαρά θα δώσεις. Ναι. Θα έρθουν παιδάκια που είναι ο Κωνσταντίνος να δω, να βγει φωτογραφία. Θα χαρούν τα παιδάκια. Είμαι εγώ στάρ, να πάρουν τους ποδοσφαιριστές. Είσαι και όμως. Καλά, καλά. Και όμως οι ποδοσφαιριστές κάναν. Λοιπόν, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Πάμε λίγο σαν πρωτοσέλιδα. Είσαι αντιστάρ, δεν θες, ρε παιδί. Δεν γουστάρεις. Εντάξει, όχι. Ο Σταρ έχει το καλό του αυτοκίνητο, έχει τη βίλα του, έχει τους boarding cards. Εγώ τι Σταρ είμαι. Σταρ είμαι εγώ. Είσαι. Άσε ρε φύγε από εδώ, πάω να βγω φωτογραφία. Τελείωνε. Και δες εδώ, με στέλνει την αλλαγή του πώς ήταν και πώς έγινε. Φοβερό, έτσι. Αυτό το παλικάρι έχει θέληση, αλλά έχει κάνει και διατροφή. Ναι, δεν γίνεται πολύ. Δηλαδή έκοψε σάντουιτς, μπύρα, ψωμιά, μακαρόνια. Παίρνει την, το κρεατάκι του, το αυγουλάκι του. Παιδαράς. Παιδαράς, ωραίο. Σε τι παιδαράς είναι δεξιά και πώς ήταν. Αριστερά, εντάξει. Είπαμε τα κιλά και η κακή διατροφή και τα η τσιγάρα και τα τσιγάρα, βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Μπράβο, Μίλτο, παλίκαρος. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα στην Αθήνα, να δούμε τι πραγματεύονται και τι σχολεία. Τι να πουλήσουν οι κακομοίριδες. Γιατί κακομοίριδες. Τι να πουλήσουν οι κακομοίριδες. Γιατί δεν θες να δούμε. Τι να πουλήσουν. Φτώχεια καταραμένη. Φτώχεια καταραμένη. Πάω κάτω στην Αθήνα και βλέπω τι γίνεται. Φτώχεια καταραμένη, ρε φίλε. Λοιπόν. Μα φτώχεια καταραμένη σου λέει. Αφού δεν πήραν τίποτα. Γενικά, ρε φίλε. Ναι. Σε ιδέες, σε κουλτούρα, σε πολιτισμό, σε θέατρα. Έχουν, εδώ είσαι άδικος. Τι έχουν, ρε. Αθήνα, μα πας κάτω. Θα δεις κάθε μέρα παραστάσεις θέατρο. Κάθε μέρα έχει. Τι θέατρο έχει. Ό,τι θέατρο, ό,τι παράσταση θέλει. Τα λέω εγώ. Εδώ τι έχουμε εμείς εδώ. Θα σου πω εγώ. Εδώ τι έχουμε εμείς. Έχω το κρατικό θέατρο. Το ίδιο είναι. Ποιο ίδιο. Κάτω έχει 4-5 να δεις ό,τι θες σε μια παράσταση. Εδώ παίζουν έργα πριν 40 και 50 χρόνια. Δεν βγάζουν τίποτα καινούριο. Ιδέες λες δεν έχουν, αλλά θέατρα υπάρχουν κανονικότατα. Ρε τι θέατρα, ρε. Ναι. Και εγώ θα πω στο θέατρο, αλλά θα λέω παίζω θέατρο. Ναι. Ας τα θέατρα. Πριν 40 και 50 και 60 χρόνια, ίδιος συγγραφέας, ίδιο. Δεν γράψαν τίποτα. Λες δηλαδή ότι δεν υπάρχει νέα γενιά. Τίποτα νέα δεν φουρνιά, υπάρχει. Έχουν μείνει στάσιμες στα παλιά. Ταλέντα, ούτε αυτό ταλέντα, το δέχομαι. Ούτε συγγραφείς, ναι. Ούτε επιθεωρήσεις, τίποτα. Με τα πολιτικά. Ένας λαζόπουλος με ξένα παράθυρα, δηλαδή βάζει τους άλλους που εσένα, μιλάνε. Βάζει. Βάζει, μόνος του κάνει. Ναι. Άσε την παραμύθα τώρα, ταλέντα της πλάκας τώρα. Ναι. Λοιπόν. Μήμος έχει βγει καινούριος, Χάρη Κλίν καινούριος, Μητσικώστας καινούριος. Μητσικώστας, Λαζόπουλος, αυτή είναι που... Βγήκε Λαζόπουλος καινούριος, έστω. Όχι. Παρακμή είναι ο Λαζόπουλος. Έχεις δίκιο, σε αυτό το κομμάτι έχεις δίκιο. Όχι ότι δεν έχει κάτω στην Αθήνα να δεις θέατρα παραστάσεις. Καινούριο χορ, βγάλαμε καινούριο Σακελάριο, βγάλαμε καινούριο Γιαννακόπουλο, βγάλαμε... Τι βγάλαμε, δεν βγάζουμε. Κάτι θελούσε εκεί δεν τώρα. Δεν βγάζουμε. Τι βγάλαμε τώρα κάτω. Sport Day πάντως μιλάει για βόμβες. Τι βόμβες. Βόμβες λέει. Κάτι πρέπει να πουλήσουν τα. Τι βόμβες. Λοιπόν, στο λιμάνι έχουν ανοιχτή γραμμή με το τμήμα σκάουτ. Λέει για ποιες βόμβες μιλάει. Όχι. Δεν αγοράζω εφημερίδα. Άλλη εφημερίδα. Λέει για τους ατζέντες ώστε να γίνουν πιο εύστοχες επιλογές. Λέει ονόματα.
Όχι. Δεν πουλάει φίλο. Πάμε παρακάτω. Καλύτερα που δεν λέει ονόματα πάντως. Τουλάχιστον είναι πιο τιμή. Πουλάει φίλο. Ναι, γιατί άμα πεις όνομα τώρα. Θα πουλήσει φίλο. Θα γελάς και τον παρδαλό. Δεν πειράζει, φύγει από εκεί. Λοιπόν, εκτός από τις βόμβες λέει του ναι. Ολυμπιακού, αλλά ποντένσε τέτοιους παίχτες θέλει να πάρει. Αλλά δεν λέει τη βόμβα είναι. Όχι, όχι. Νετρονίου, όχι, δεν λέει. Ναι. Έχουμε σκληρό πόκερ για Αραούχο, ο οποίος λέει ότι θέλει να έρθει. Μόνο ως ελεύθερος ιδανικός μπορεί να γυρίσει ο Βράνιες. Δίνει το ρεπορτάζ εδώ. Δεν πουλάει ούτε ο περιπτεράς τη διαβάζει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και υπάρχει ένα μικρό χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Το πάρτι όλων των πρωταθλητών ετοιμάζεται στην Ελλάδα. Πάρτι τον ΠΑΟΚ τον αφήνει για μας. Τον αφήνει για μας. Άλλη εφημερίδα. Πάμε σε άλλη εφημερίδα. Αφήνουμε την Sport Day. Sport Time έχει ώρα 0 ένα τίτλο και έχει κρίσιμη στιγμή για αξιοποίηση λεωφόρου πλησιάζει. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει ορικές αποφάσεις. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της. Ούτε ο περιπτεράς τη διαβάζει. Δεν θα την ανοίξει. Wow, ούτε την ανοίξει. Όπως την έχει, επιστροφές πίσω. Σήμερα δηλαδή λες είναι Sport Time. Άλλο, άλλη εφημερίδα, φύγε. Προχωράμε. Πράσινη ασχολείται με τον μπάσκετ. Κλασικά καμίνει το ΆΚΑ. Ετοιμάζει τον Παναθηναϊκός σιγά σιγά για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Άμα είναι Παναθηναϊκός ο περιπτεράς. Μπορεί να δει την πρώτη σελίδα. Δεν θα ανοίξει ούτε τη δεύτερη. Ούτε τις κηδείες δηλαδή. Άλλο. Άλλο. Ναι. Πάμε στην ώρα για σπορ. Ναι. Θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Έχει τον Αραούχο. Τον Αραούχο θέλω κεντρικό να πάω στην ΑΕΚ. Θέμα. Ναι. Θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Αφήσε με να γυρίσω στην Αθήνα. Ναι. Παρακαλυτά. Άμα στην ώρα για σπορ τα γραφεία. Έκανα καζανάκι που τρέχει το νερό παραπάνω και έρθει ο λογαριασμός 250 ευρώ. Ναι, ναι. Δεν θα έχουν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Ούτε με τον Αραούχο. Ποιον Αραούχο. Θέλει να γυρίσει πίσω. Πιο κάτω. Πάνε άλλο. Πιο κάτω. Άλλο. Ναι. Φως. Ακόμα 30 εκατομμύρια λέει. Αυτό είναι ο τίτλος. Προφανώς θα πουλήσουν κούτρις εσέ και ο Ολυμπιακός θα έχει άλλα 30 εκατομμύρια. Αυτή η κοπέλα αριστερά ποια είναι? Αυτή είναι η Έλενα Χατζηλιάδου. Δεν βρίσκω ποτέ την κορυφή μου. Είναι μια αθλήτρια προφανώς η οποία είναι Ολυμπιακός και την έχουν συνέντευξη. Άμα δεν ήταν ξανθιά, όμορφα την βγάζανε και απάνω. Όχι βέβαια. Ούτε το φως θα πουλήσει τίποτα. Ούτε τα 30 εκατομμύρια που θα πάρουν αν πουλήσουν. Άμα είχε κανένα σκάνδαλο αυτή η ξανθιά, είχε κανένα έρωτα, ναι. Την παράτησε κανένα, ξέρω εγώ, θα πουλάει. Και έχει κάποια άλλα χτυπήματα, θρύλος πολυβόλου, είπαμε ασχολούνται. Άμα είναι ρε, οι κληρονόμοι Παναθηναϊκοί, πήραν τις κόρες του Νικολαίδη Παναθηναϊκοί, τι να πουλήσει το φως. Δεν πουλάει λες. Τι να πουλήσει ρε. Ναι, ναι. Οπότε άσους, είναι για τα μπάζα είναι. Για τα μπάζα, για τα μπάζα είναι. Δεν τώρα. Θα πουλήσουν τα παιδιά. Οξύδης τώρα ώρα για σπόρα πουλήσει. Δεν πουλάνε. Ήρθε το νερό 300 ευρώ, δεν έχει απληρώσει. Άσε μετά. Τόσο χάλια δηλαδή. Χάλι τι το πω εγώ. Ωρα φίλε, χαμός γίνεται μετά προς. Να δούμε λίγο και τον πρωταθλητή που είναι αγαπημένος μας. Ποιο πρωταθλητή? Ο κόκκινος. Ο Βερβελές είναι αυτός. Ναι, αυτοί δίνουν ονόματα. Βαλμπουενάλε. Βαλμπουενά. Ναι, κάτι πρέπει να πουλήσουμε. Τι είναι ο Βαλμπουενά? Ο Βαλμπουενά είναι ένας 35χρονος Γάλλος. Ίδια κοψιά με τον Ποντένσε. Ένα 63, ένα 64, ένα 62. Κοντός γέρος, καρδιοπαθής. Δεν ξέρω αν είναι καρδιοπαθής. Τι να πουλήσει ο πρωταθλητής? Ο Ολυμπιακός ομιλεί και την γαλλική, λέει, ο Βαλμπουενά σε πρώτο πλάνο. Ακολουθεί ο Ντιαλό, στο κάδρο και ο Τζιλομποτζή. Να, εδώ ονόματα. Τζιλομποτζή έχει εδώ, ναι. Τους καημένους Ολυμπιακούς. Τζιλομποτζή λες το κάτω. Που κατάδυσε όταν δεν παίρνει τα λεφτά με τη διαιτησία. Ναι. Καταλάβατε τι έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Είχε εδώ τους Θεσσαλονικιούς διαιτητές με τον Κακάτσι. Φέρνει τον κολτζί της Β' Γαλλίας. Ας τα λέει τώρα στα ποτέρια. Ναι, 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 ναι. Με τους Παοξίδες έγινε εδώ τους διαιτητές άντρας. Έπαιρνε τα λεφτά. Κατατροπόλα τις άλλες ομάδες με τη διαιτησία. Ναι. Πήραν τα λεφτά. Τώρα δεν έχει λεφτά, τους φέρνει τον Μπουατζουατζή. Τζιλομποτζή. Κατάλαβες τι έγινε. Ως και αλέφαντος άνθρωπος, τι είναι αυτή η ξένη μάνα τους λέει. Η live η οποία έχει έξυπνα χτυπήματα γενικότερα. Live και πιανού είναι live. Η live έχει έξυπνα χτυπήματα. Ο πιανού ομάδα υποστηρίζει. Ψιλοάικ είναι, αλλά γενικότερα ανοίγεται όμως. Α, το παίζει ναι, παντού ναι. Το έργο, ναι. Τέσσερα συμβόλαια που λήγουν λέει δίνουν στην ΑΕΚ για τη νέα σεζόν 2,7 εκατομμύρια κάβα. Ασχολούνται με την κάβα της ΑΕΚ. Κάβα, ναι. Ασχολούνται με την κούπα γενεθλίων του ΠΑΟΚ, έτσι που σήμερα είπαμε έχει γενέθλια 93 ετών. Και ασχολούνται λίγο με τον Ολυμπιακό για το μπάσκετ με τους Αγγελόπουλους. Αυτά είναι τα θέματα που έχει κάνει. Κάνας καταθλιπτικός που πάει στο παγκάκι να κάτσει να δει τα Περιστέρια να τα ταΐσει, μπορεί να την αγοράσει τη live. Α. Ναι. Να τρώνε τα περιστεράκια, να διαβάζει και λίγο. Ναι. Περιστεράκι, διαβάζω. Μπορείς, γιατί τα λέει λίγο όλα, ξέρω εγώ. Λίγο από όλα, πια λίγο ΑΕΚ, λίγο ΠΑΟΚ, λίγο Ολυμπιακό. Δεν είναι πολύ φανατική και τα λοιπά. Ναι. Πιο καλή από όλες. Από τις Αθηναϊκές. Από τις Αθηναϊκές. Τη βάζω την εφημερίδα της αγωνιστικής. Α, μπράβο, αυτό ναι. Θα το κάνουμε. Πολύ λοιπόν, καλή. Εδώ η Μέτρος έχει τρομερό φωτορεπορτάζ γιατί ήμασταν άπαντες. Εμείς θα μας αγοράσουν εδώ στην εφημερίδα. Ναι. Τρομερό φωτορεπορτάζ. Κοίταξε, μόνο που έχει το Πασχαλάκι, εσύ την αγοράζει. Έχει το baby face, όμορφο παλικαράκι ο Πέλκας. Ναι. Για τα κομμενάκια που είναι και κουστάρουν baby face. Θα ξεπουλήσουμε. Για καμιά μιλφάρα που έχει καμιά μπουτίκ και τον Εδί μπορεί να την πάρει την εφημερίδα. Ναι, ο άλλος πιο μπρουτάλ, πιο παιδαράς, καμιά άγριο μιλφάρα. Όχι, και αυτήν, και αυτός μιλφάρα. Ναι, μιλφάρα. Ωραία, Πάσχα. Όλες οι μιλφάρες θα πουλήσει ο Ανδρώνης τις μιλφάρες. Ναι. Έξυπνος. Έξυπνος. Που έβαλε Πασχαλάκι. Μα είδες, έλεγες κι αλλιώς τώρα. Έξυπνος ο Ανδρώνης, έτσι. Έξυπνος ο Ανδρώνης.
Έχει τον Μπέλκα τη Μιλφάρα και τι αρχιμιλφάρε, τι άγριο μιλφάρε για τον Πασχαλάκη. Γουστάρισε. Βέβαια. Πάνω Άρη και πάνω έχει. Για να το πάνω Άρη. Φωτορεπορτάζ. Επάνω Άρη τώρα τι έχει. Έχει τα πετάκια. Έχει το σιόπι να πούμε 1,5 μέτρο δεν πουλάει. Ο άλλο δίπλα δεν βλέπετε. Κάλα δύο χοντρέ εκεί έχει βάλει. Αυτή τη χοντρή που τη βρήκε. Για να το δεν ξέρω. Αυτή δεν ξέρω. Την οπαδό του Άρη τη χοντρή, ποια είναι αυτή. Εντάξει, δεν είναι και τόσο χοντρή. Εσύ το κοριτσάκι δίπλα μια χαρά. Γιατί... κοριτσάκι, δεν είναι κοριτσάκι. Δίπλα εδώ να είναι μια χαρά. Γιατί... Με τη χοντρή τι την έβαλε αυτή. Εντάξει, ναι, Ματέο Γκαρσία έχει, Σιώπη έχει. Άσε τώρα, καλά. Μαλεριάνου έχει. Θα πουλήσει τι μιλφάρε ο Ανδρώνη ναι. Με τον Πασχαλάκη και με τον Μπέλκα. Άσε τώρα το άλλο. Ωραίο πρωτοσέλιδο πάλι. Καλό. Ωραίο. Εγώ αν ήμουν μιλφάρα θα το έπαιρνα. Δεν θα διάβαζε όμως, θα βλέπεις μόνο τις φωτογραφίες. Τι να την κάνω. Έχει πλούσιο φωτορεπορτάζ πάντως από τα χθεσινά έτσι στην Sport Expo. Άκου λέει. Εκεί όπου να σας πω και κάτι άλλο το οποίο ήθελα να σας σχολιάσω και μάλιστα χαίρομαι που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Ναι. Το περίπτερο της Βέρειας. Ποιο περίπτερο. Θέλει είναι Βέρεια. Τι είναι. Σκούταρη. Δεν ξέρω τι είναι σκούταρη. Μούταρη, Βέρεια FC γράφει εδώ πέρα. Βράδυ πάει να γράφει σκούταρη. Δεν ξέρω τι μου λε. Βέρεια FC. Λοιπόν, έχουν μακράν τα παιδιά τη Βέρεια. Το καλύτερο περίπτερο. Mm. Έχουν και ένα έτσι σαν παιχνίδι εκεί, μαζεύει κόσμο. Ωραίες παρουσίες. Έχει και τα Ντιξάν του Αρβανιτίδη εκεί πέρα. Δεν ξέρω, Ντιξάν, Μιξάν τι έχει. Χαρτομάντι, αλλά... Λαμάνεξ του Αρβανιτίδη έχει. Ναι. Ποια Βέρεια. Ήταν χθες και ο Ζαγόρ είναι. Έχθες έπαιζαν μπαλίτσα, ήταν και ορφανός, ο Βασιλιάδης. Πολλά παιδάκια. Εντάξει, αυτοί θέλουν ψήφους γιατί ψήφους, έρχονται γρήγορα. Ναι, τι αγάπη, ήθελα και εγώ ψήφους. Ναι. Θα κατέβαινα, θα βγάλω ένα σέλφι κι εγώ. Αν δεν θέλω ψήφους, δεν πάω. Τι ναι. Πήγε ο Ζαγοράκης, άμα δεν ήθελε ψήφους θα κατέβαινε ο Ζαγοράκης εκεί. Ορφανός, άμα δεν ήθελε ψήφους θα κατέβαινε. Γλυψίματα λέει 2-1. Τους αγάπησαν το περίπτερο αυτή τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πριν πάμε, μισό. Καταρχάς, είναι 9:25. Ναι, ναι, για πες. Και ανακοινώνουμε την νικήτρια για σήμερα, η οποία έχει ακριβώς 30 λεπτάκια να επικοινωνήσει εδώ με ραπ και κουλ. Μέχρι 9:10 λοιπόν, Χριστίνα Χατζησταμάτη. Ναι. Τι είναι, δεν θα πεις τώρα, επειδή είναι. Χριστίνα Χατζησταμάτη. Πάω και είναι η Χριστίνα. Δουλεύει σε βιοτεχνία. Δουλεύεις... Η βιοτεχνία δεν του πληρώνει. Στο ναι, αυτά. Για πες, δεν του πληρώνει η βιοτεχνία. Άκου τώρα τι ιστορία θα πλάσει με το μυαλό του. Μάνα με παιδιά χωρισμένη 100%. Χατζησταμάτη. Λοιπόν, Χριστίνα Χατζησταμάτη. Κράτησε του μπαμπά το επίθετο, το άλλο τον πέταξε στα σκουπίδια. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνακι, βγες ρε κορίς με τώρα να το διασύρεις. Δουλεύει σαν το σκυλί όλη μέρα γιατί οι δύο παιδιά κτλ. Ναι. Ομάδα πάω και είπαμε έτσι. 100%. Αμπελόκηποι. Εύωσμο, κούκλουζα. Εγώ λέω Ανατολή. Εγώ λέω Ανατολή. Πώς λες το επίθετο. Χατζησταμάτη. Ποια Ανατολή. Εγώ λέω Ανατολή. Ανατολή ήρθε και γύρισε. Δεν βλέπουμε τον ίδιο γιατί έχει συνεφιά. Ποια Ανατολή. Λοιπόν, Χριστινάκη, έχει μισή ώρα από τώρα τι να πει. Μεγάλη θα είναι. Λες. Wow. Για την άλλη φορά που είσαι μεγάλη ήταν 28-27. Χριστινάκη. Χριστινάκη. Λοιπόν, όλη η παραγωγή από το πρωί λοιπόν 9:20 μέχρι αργά το βράδυ 8:20 ανακοινώνουμε έναν τυχερό ακροατή, ο οποίος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί μας για να κερδίσει το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου έτους. 300 ευρώ το μήνα παρακαλώ. Μία προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα. 4 καταστήματα, Ιατρού Γογούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 και Δωρηλαίου Κατωτούμπα και Εθνικής Αντιστάσεως 16 Καλαμαριά. Μπράβο. Γλύψιμο λέει το κουμπαράκι 2-1 και Ανδρώνη και ΠΑΟΚ σήμερα διπλανό σου. Το πήρε απόφαση για φέτος ότι δεν έχει χαΐρι. Λέω φρουρός. Δεν Απρίλιο. Ποιος έλεγες... γλύφει. Εσύ. Δεν έλεγες ο ωραίος ο Παύλος πρωτοσέλιδο. Πασχαλάκης, πάω. Εάμα η Μέτρος έβγαινε στην Αφρική, θα είχε τον Βαρέλα και τον Ζαμπά. Πρωτοσέλιδο. Ναι. Ζαμπά δεν είναι Αφρικανός. Μαύρος δεν είναι. Όχι. Είναι. Έγχρωμος. Ούτε έχουμε. Μισός. Ποιος είναι ο άλλος. Θα είχε τον. Ποιον θα είχε. Τον Βαρέλα. Βαρέλα. Και ποιος άλλος είναι έτσι λίγο. Ο Ακμπομ. Ο οποίος έχει καταγωγή και από την Ιγυρία. Πεδαράδες και οι δύο. Να πούμε για τον Βαρέλα ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αρχίζει και τον βρίζει να πούμε. Δεν τον βρίζει. Τον βρίζει. Αρχίζει να ξενερώνει. Δεν τον βρίζει. Βράκου τι σου λέω. Μα εγώ όμως μιλάω με ΠΑΟΚ, εσύ δεν μιλάς. Βάλει κανένα αυτό γκολ τώρα στο τελικό κυπέλου. Ναι, το έχει κάνει πολλές φορές ο Βαρέλα για να το κάνει. Είναι επαγγελματίας. Αλλά αρχίζει να ξενερώνει. Αυτό ισχύει. Γιατί σου λέει ρε Βαρέλα, τι άλλο σε δώσουμε. 1,1 πριν μπόνου ιστορίες κατά. Δεν φταίει ο Βαρέλα. Ποιο τι. Θέλει να οικονομήσει ο μάνατζερ παραπάνω. Και εδώ τώρα παίζει και το έργο ότι ο μάνατζερ είναι φίλος με τον τεχνικό σας διευθυντή και το μυαλό μου εμένα πάει άλλο. Εσένα που θα πήγαινε, εδώ βγάλεις τον πάκι και τον ποπάει σήμερα. Δεν ήτανε. Επειδή έτρωγε σπανάκι. Έτρωγε ξύλο. Έτρωγε. Όταν έτρωγε το σπανάκι, έδερνε. Ναι. Το πάκες. Εδώ έπεσε την Όλιβο ότι είναι. Νόθο, δεν είχε το παιδί. Ναι. Όχι την Όλιβο, την Τέζη. Την Τέζη την Λαμόγιο είπες. Λαμόγιο από το κολονάκι την είπε. Αφού τα έχει με αυτόν ο οποίο είναι ο κληρονόμος. Εντάξει, τα έχει με τον άλλον. Ο άλλος είναι ανεπίσημο. Ανεπίσημος. Ο Γκαστόνε την κουτούπονε ανεπίσημα. Γελάει. Εντάξει, φίλε, όλοι έχουμε το επίσημο και το ανεπίσημο. Η γιαγιά Ντακ χοντρή μιλφάρα με αυτό πήρε τον Πασχάλη. Μούσταρε γιαγιά Ντακ. Ο χοντρή. Αλλά εντάξει, μιλφάρα όμω.
γιαγιά. Όχι, χοντρή γιαγιά. Δεν. Μιλφάρα ήταν η Κλάραμπελ. Κλάραμπελ, ναι. Άρα η Βάνα ρε που τους κατάντησες να τους λέει ο ραπ, γι' αυτό είχε καταραμένη και θα είναι πολλά ακόμα τα χρόνια της Τόκιας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα είναι. Ναι. Εγώ κατεβαίνω στην Αθήνα και βλέπω και μυρίζω και από γειτονιές. Ναι. Δηλαδή πας στα Βόρεια Προάστια 9 η ώρα το βράδυ. Είναι, κλείνουν οι πόρτες και είσαι θαρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στη Δανία και κλείσαν τα μαγαζιά. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Μεγάλη φτώχεια. Ναι. Πας εκεί τη βρωμό Πεύκη να πούμε, Μαρούσια και τα λοιπά, θλίψη μεγάλη. Ναι. Θλίψη μεγάλη. Καλημέρα. Νύχτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Πας λεωφόρο βουλιαγμένες με το αυτοκίνητο. Πρέπει να πιάσει άνοιξη εντελώς. Τώρα Μάιο θα αρχίσει να είναι. Κάτι πεταλούδες, κάτι χοντρές πεταλούδες, κάτι άσχη. Ως και οι. Πώς το λένε και αυτές που οι πόρνες το βράδυ είναι άσχημες. Γιατί ρε είναι. Με γύρισε με έκανες βόλτα, τσάρκα έκανε. Μην πω πώς λέγεται αυτή η τσάρκα. Με πήγε ο Μαυρόπουλος, ο Γιάννης. Αλλά ο Γιάννης, μια χαρά στις τσάρκες. Εδώ λέει έχει τις γυναίκες και τα λοιπά. Είδατε κανένα δυο τρεις δεν σας άρεσαν. Λέω ρε εσύ Μαυρόπουλος. Τις έβαλες στις κακές παιδιά, να ξέρεις. Λέει ο Μαυρόπουλος, αυτή λέει παίρνει 250 ευρώ. Α, τα ήξερε ο Μαυρόπουλος όλα. Αυτή έχει μια τρίχα στο χέρι, λέω. Ούτε ο Βέγκος δεν είχε τέτοια τρίχα. Θα πας με αυτή τη γυναίκα ρε Μαυρόπουλο, του λέω. Έχει τρελαθεί, του λέω. Έχει χαζέψει να πούμε. Κάτι χοντρές, κάτι αυτές. Δηλαδή μια κατάσταση καλτ. Μάλιστα. Εγώ που είμαι καλτ, είδα την κατάσταση καλτ. Ποιο καλτ. Η καλτήλα στον κύβο, όχι στο τετράγωνο που είσαι εσύ. Πω. Ναι. Πάει σε μια. Κάτσε να σε πω. Ναι. Πάει σε μια κοπελιά, τη λέω Μαύρο. Εγώ πίσω στο κάθισμα με τον Ηλία. Ποιον, τον έχω με ένα φίλο μου. Τον Ηλία. Ναι. Τον Ηλία, το φίλο μου από πίσω με τον. Κοιτούσαμε να πούμε. Α, λέει, μπράβο λέει, παιδιά, ωραίο μάτι πέρα. Πόσα λέει η κοπελιά. Ναι. Λέει, τι ωραία πράγματα λέει, που λέει, πρωί, λέει πρωί. Αυτή. 280 ευρώ. Πάλι καλά που δεν σας έδινε κιόλας. Τι κοπελιά είναι αυτή, λέω. Αυτή είναι, λέω ναι. Άμα σε έχει κότσε πάνε. Ο Μαυρόπουλος. Ο Μαυρόπουλος. Με γύρισε ο Μαυρόπουλος. Τον έκανε ο Μαυρόπουλος σήμερα Ρομπίνιο. Τι, Ρομπίνιο. Βραζιλιάνο εξτρέμ τον έκανε ο Μαυρόπουλος. Στις τσάρκες που πάτε μαζί με 280. Τι λέτε, λέω. Τρελαθήκατε, λέω. Καλημέρα, Άρμα. Ρώτα λίγο τον Κωστή. Βγάζω εύκολο θέμα στη μέση λόγω της κύλης. Θα έχω θέμα αν ξεκινήσω σιγά σιγά μερικά μπουκέτα στο σάκο. Όχι, δεν θα κάνεις. Να μην κάνει. Όχι. Γιατί να μην κάνει. Γιατί το box είναι έκρηξη. Ας κάνει χαλαρά. Χαλαρά box. Εγώ έχω κάνει κύλη. Και εγώ έχω κάνει κύλη. Αλλά χαλαρά δεν είναι. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα πάει κάνεις έρωτα σαν συνταξιούχος. Όχι, ρε φίλε, να βαρέσεις. Άμα είναι, μην κάνεις. Ναι. Ή θα κάνεις ή δεν θα κάνεις. Α, έτσι, σε αυτή τη στιγμή. Ή θα πας και box ή δεν θα πας. Άμα είναι να κάνεις αρκές κινήσεις, τι box κάνεις. Ναι, αλλά άμα έχει κύλη δεν μπορεί να κάνει. Άμα έχει κύλη, να κάνει κολύμπι. Να του φύγει η κύλη. Να το στείλω εγώ σε έναν ανατάκτη. Ο ανατάκτης τι είναι. Μπορεί να κολλητώ, ποιος είναι να πούμε. Ανατάκτης. Σου λέει φέρ την ακτινογραφία. Να σε δω. Εμένα έτσι με την άνοιξη. Το έφτιαξε το χέρι. Πίσω την κύλη. Όταν κύλη. Μου την έφτιαξε. Α, έχεις πίσω κύλη εσύ. Ναι. Εξαρτάται ποια κύλη όμως. Γιατί εγώ έχω. Μέση. Εγώ τη βουβονοκύλη δεν με πειράζει. Άσε, εσύ τη βουβονοκύλη είναι άλλο. Εσύ θα την εγχειρίσει κάποια στιγμή. Την έκανα. Εντάξει. Την έκανα. Άλλο είναι αυτό. Ναι, άλλο αυτή είναι η κύλη πίσω. Ναι, στον πέμπτο σπόνδυλο. Α, δεν μπορεί εκεί. Όχι, box μην κάνει. Μην κάνει τέτοια. Σημαίνει μην κάνει. Ναι. Εγώ μην κάνει. Λοιπόν. Όποιος διαθέτει κάρτα Regency Club ξέρει πολύ καλά το καζίνο προσφέρει στα μέλη του προνόμια που δεν φανταζόταν ποτέ. Για παράδειγμα, να έχεις δυνατότητα να κερδίσεις δώρα και μετρητά σε κληρώσεις όπως είναι η VIP Draws. Το Σάββατο Free to Go, οι συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Αυτό το μήνα. Με το Flames to Go διεκδικείς το πιο iconic και στιλάτο σκούτερ, μια Vespa Primavera για τις μετακινήσεις σου στην πόλη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο My Free to Go App και να εξαργυρώσεις τον διαγωνισμό τα Flames, τα οποία έχεις ήδη συγκεντρώσει. Μείνε λοιπόν συντονισμένος στο My Free to Go App, γιατί οι διαγωνισμοί ανανεώνονται καθημερινά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Θα ανοίξουμε γραμμές πλέον. Τα 390 είναι δικά σας, 90-90-90. Εμείς αναζητούμε την Χατζησταμάτη Χριστίνα. Χριστίνα, έχεις άλλο ένα δεκάλεπτο περίπου. Δουλεύει η γυναίκα, ρε. Καλά, εντάξει, όχι, άμα δεν ακούει, άμα δεν ενημερώσουν. Χατζησταμάτη Χριστίνα, 10 λεπτάκια. Δύο tips πριν πάμε στις γραμμές που σηκώνουν. Ναι. Δυσούλες. Η μία είναι ότι ο Ζουάο Φέλιξ χθες. Της Μπενφίκα έγινε ο νεότερος παίχτης 19 χρονών και 152 ημερών. Είναι ο νεότερος παίχτης στην ιστορία του Europa League που κάνει hat-trick. Κρυφοφόρτο λες.
κρυφοφόρ, γιατί δεν είναι είδε κορμί, είναι απλά σφίνα. Γρήγορο. Γρήγορο πολύ, καλό πόδι. Πρέπει να βγάλουμε νέου παίκτε καλού, γιατί ναι. Οι Μέση και ο Ρονάλντο φεύγουν. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε τέτοιου. Και η άλλη είδηση, η οποία δείχνει πόσο μπροστά είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο, βέβαια δεν περιμένουμε μόνο αυτό, το κάνουν καθημερινά, γιατί πάνω απ' όλα προστατεύουν το ναι. Προϊόν του. Άκου λίγο την είδηση, είναι πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή. Έπαιζε χθε Σλάβια Πράγα Τσέλσι στην ναι. Πράγα. Ναι. Λοιπόν, κάποιο παδί τη Τσέλσι. Κάποιο παδί της Chelsea ήταν σε μία pub, σε μία bar, σε ένα bar και έβριζαν, τραγουδούσαν σε μία μπειραρία ρατσιστικά συνθήματα κατά του μουσουλμάνου Μο Σαλάχ. Τι είναι αυτός ο Σαλάχ? Αιγύπτιος. Ναι. Ναι. Φώναζαν Σαλάχ, Ζεμπόμπερ, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Chelsea πήρε την κάμερα, πήρε το βιντεάκι και όταν πήγαν στο γήπεδο τους απαγόρευσε να μπουν σε εκτός έδρας μάτς. Μέσα στο γήπεδο. Μην τα λες αυτά σε μένα. Εγώ τα λέω στον κόσμο. Ναι, η Chelsea απαγόρευσε. Ναι. Εδώ. Δεν θα γινόταν ποτέ. Ναι, μαζί σου. Αν το έλεγες. Μα ρε φίλε, εγώ γι' αυτό τα μιλούσα. Αν ήταν οργανωμένοι του ΠΑΟΚ, θα σου κάναν μπαούλο. Ναι, εγώ σου λέω τι έχει αυτά. Κάνει η Chelsea. Η Chelsea είναι ναι. Πολιτισμένο σωματείο. Ναι, ανήκει στην Premier League και σου λέει: εμείς προστατεύουμε το προϊόν μας. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εσείς εκτρέψατε τη βία. Και την παρανομία και το. Ποιοι το... εμείς, και ποιοι κάνατε... είμαστε εμείς. Στον ΠΑΟΚ. Ποιοι, μόνο στον ΠΑΟΚ, δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν εκτρέψει βία. Οι άλλοι, πώς. Οι άλλοι κάνανε πρωταθλήματα ναι. Και πήρανε λαούς από τα πρωταθλήματα. Ναι. Εσείς μέσα από τη βία κάνατε οπαδούς. Λες. Λέω εγώ. Λες, ναι. Τη διαφημίσατε. Ναι. Και από εκεί και εγώ πέρα, βλέπω ότι ο κόσμος στον ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 χρόνια δεν πετάει ούτε τσιχλόφουσκα στον ΠΑΟΚ. Α, στα 2-3 χρόνια. Τώρα αυτή γίνεται. Αλλάζουμε. Αλλάζουμε. Βελτιωνόμαστε. Αυτό λέω. Όσου λέω ότι γίνονται 50 χρόνια. Η Chelsea, το ξαναλέω, απαγόρευσε την είσοδο των οπαδών τη σε εκτός έδρας. Μην το λες αμπαοξή. Μην το λες. Φίλε, δουλειά κάνουμε τώρα. Τι πάοξή. Μην το λες αμπαοξή αυτό. Βγάλτε τι ταμπέλε. Α, τι ταμπέλε. Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και τον κόσμο. Επειδή έλεγαν ρατσιστικά συνθήματα σε μπειραρία στην Πράγα. Και σου λέει, φίλε, αυτά που λες, εμείς δεν τα θέλουμε στο γήπεδο, δεν παίρνεις ναι, το μάτς. Ναι. Τέλος. Εσείς όταν βρίζαν τη μάνα του Διούδη, γιατί δεν τους βγάλατε? Δεν τους βρίζουμε μόνο. Γιατί ναι. Εσείς και εμείς, γιατί ναι. Βάζεις μόνο τα γιατί με φέρνεις παράδειγμα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να ακούω τα ρατσιστικά. Α, θες τα ρατσιστικά. Ναι, είμαι... ναι, να βγουν μετά να μας λένε για τα ρατσιστικά εδώ πέρα. Εγώ θα τα λέω. Α, εγώ θα τα λέω. Ο άλλος θα τα λέει. Πάμε γραμμές. Δεν τα υιοθετώ, με αρέσει να τα ακούω. Α, θες μόνο να τα ακούς. Έλα ρε κουλιανέ ναι. Τώρα πάμε. Μέσα στη Συνοπαδούπολη τώρα πας να κάνεις εσύ μάθημα και αν είναι Συνοπαδούπολη, ναι, όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Άσε τα αυτά τα πρέπει, άστα, πες τα αλλού. Τι πρέπει. Άστα, πρέπει, άστα. Εντάξαμε να γίνουμε να είμαστε μπάχαλο μια ζωή. Μάου μάου είστε. Όχι, μάου μάου, εσύ νομίζω ότι είμαστε. Δεν είμαστε όλοι μάου μάου. Του είδου παοξίδε, μια χαρά είμαστε. Πού του είδου μάου μάου. Τι. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι. Γεράσαν οι παλιοί. Α, γεράσαν οι παλιοί. Βγήκαν πολιτισμένοι, τελείωσε. Πάμε να βγούμε. Άμα ήσασταν τέταρτοι, ναι. Θα σου λέγα εγώ. Πάλι μάου μάου. Ναι, γιατί κάτω είναι μάου μάου, δηλαδή α πούμε. Τι είναι, που είναι τρίτο τέταρτη τώρα. Του Παναγιακού α πούμε είναι μάου μάου. Σήμερα. Για 150 άτομα. Σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας κυβερνήτης είναι να κλείσει τους συνδέσμους. Ναι. Είναι εκτροφείο βίας και παράνομων δραστηριοτήτων. Η σύνδεσμη. Σήμερα. Ναι, η σύνδεσμη. Σύνδεσμη. Ναι. Είναι εκτροφία βίας. Πάμε στις γραμμές να ακούσουμε. Άσε τώρα, τα άλλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, λοιπόν. Ο Ποπάη όχι μόνο το πάει, σαν βούλγαρος αρσιβαρέστας είναι. Βούλγαρος αρσιβαρέστας. Πίτα στην τοπά. Πίτα στην τοπά. Και ένα άλλο που θέλω να πω, η κακή λύκη. Ναι. Λοιπόν, πολιτικά είναι Πασόκ Κώστα, η κακή λύκη. 100%. Ναι. Πασχάλης Γιαγιά Ντάκ είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ο Μίκη Κώστα, πες μου αν κάνω λάθος, είναι Σιριζέος ο Μίκη. Ε, βέβαια, αφού είναι ο Μίκη, ναι, είναι ναι. Ρουφιάνος της αστυνομίας. Ο Μίκη είναι... Ρουφιάνος ναι. Της αστυνομίας και έχει βοηθό βλάκα συνειδητά. Δεν μου λέει, η στροφίτα τι είναι που έχει 100 στροφάκια. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Λοιπόν, άρα με επιβεβαίωση Κώστα, είναι Σιριζέος ο Μίκη, να το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Χάρα μοιάζει με τον Βασιλιάδη. Ποιο? Ο επιθεωρητής ο Χάρα μοιάζει με τον Βασιλιάδη. Κλείνω. Φύγε, φύγε, καρμπιρατέρ. Φύγε, καρμπιρατέρ, φύγε. Όχι, λέει, αφού έπιασε στο στόμα τον Μπίσερ, τον βλέπουμε καμιά πατερίτσα. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από εμάς αυτά. Λοιπόν, το θα πάω στη Λάρισα, φοβάσαι για το αίτητο. Όχι. Όχι, δεν φοβάμαι. Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι αρνητικά προκατελημένος μαζί σου, γιατί έχουμε πάρει δύο κύπελα μαζί. Άντε, μπράβο. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Μην λέμε ότι μας συμφέρει μόνο. Κόσμος, περιμένει για 10 λεπτά. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Έλα, φιλέ. Έλα, καλημέρα. Ω, να το που λένε. Από το ψυχικό. Να το. Νικό. Ναι, αγόρι μου. Ο Σάμαρης λέει 1η Ιουλίου μένει ελεύθερος. Σ' αρέσει, ε.
Κάτι πουλάκια λένε ότι και ο ΠΑΟΚ άρχισε να ενδιαφέρεται. Να τα πουλάκια, τα πουλάκια μα. Σ' αρέσει έτσι. Ο Σάμαρης σε σένα, ρε. Χθες ήταν πολύ καλός. Τον έβλεπα. Μην αγχώνεσαι. Δεν μ' αρέσει και τόσο. Δεν του βλέπω για πολύ παθιάρι που δεν. Α, θες παθιάριση. Θες παθιάρι. Θέλω λίγο να. Δεν απ' τα χάφη μας κάνει. Ναι. Έχουμε απαιτήσει. Το λέει η καρδούλα του λίγο. Θέλω, το λέει η καρδούλα του. Να το. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Ναι, δεν θες άμα. Ο Ενρίκε τι έγινε, καπούτια τότε. Ο Ενρίκε, παιδιά, μας χαιρέτησε για φέτος. Φράση δευτέρου βαθμού, ένα μήνα έξω. Δεν άντεξε άλλο κι αυτό. Φαινόταν, χλεμπονιάρης, φαινόταν. Ο Ενρίκε, είπαμε, είναι πολύ παθιάρης, δεν ελέγχει τον εαυτό του και είναι επιρρεπής τραυματισμός. Αυτός πάντα είναι το άλλο άκρο, τέλος πάντων. Ναι. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω, Νίκο στη Λάρισα, η ΠΑΕ και οι παίχτες και η ομάδα. Ναι. Για τον Πλιώναρα να κάνω κάτι. Να κάνουν ένα πανό, να πούμε συγγνώμη, να πούμε ότι αυτά είναι. Να πούμε συγγνώμη, ναι. Να καταθέσουν λουλούδια, ξέρω εγώ, να χειροκροτήσουν. Να σβήσει αυτή η κοιλίδα, να σβήσει αυτή η κοιλίδα, λες. Καλή ιδέα. Ναι, 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 γιατί ναι. Και αυτός κρίμα έφυγε από μια καραμπότης φωτοβολίδα. Όχι τι βγάζω, ναι. Παθώ αυτό που έρθει στη φωτοβολίδα. Ναι, καλά δεν το σημάδευα, αλλά είπαμε ήταν ένα ατύχημα που προήρθε από τα χέρια μας. Προήρθε από εκεί, χτύπησε πάνω στο κυκλίδο και το βρήκε στην καραμπότη. Τι ατύχημα, δολοφονία ήταν. Τι ατύχημα. Κοίταξε, έχουν πεταχτεί εκατοντάδες. Αυτό το πράγμα που το πήραν από το ψαράδικο, δολοφονία ήταν. Ωραία, πολύ σωστά το θέτει ο φίλος μας. Από το ψυχικό, δολοφονία. Να πάμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη και επίσημα. Η φύρα 10 δολοφόνησε. Α πούμε, αυτά τα παιδιά δολοφονία. Δεν έχει ακόμα απόφαση. Ναι, του αλλού. Του Παοξίδη, τα δολοφονία. 100%. Λοιπόν, δεν τους πιάσαμε, δεν τους βρήκαμε ποτέ. Αυτούς που πέταξαν τις μολότοφ μέσα στα παιδιά και κάηκαν. Γιατί δεν τους πιάσαν. Αφού έφυγαν, εξαφανίστηκαν με ένα άσπρο βανάκι. Αφού το κουκούλωσαν. Το κουκούλωσαν. Τέλος. Να είσαι καλά, πάντως και εμείς ως ΠΑΟΚ όπως και όλος ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έχουμε χάσει πολλά παιδιά από το στο γήπεδο, έτσι. Έχουμε χάσει πολλά παιδιά. Όλοι χάσανε παιδιά. Έτσι, όλοι χάσαμε. Και να μην χάνονται παιδιά. Ακριβώς. Γιατί... Πάμε στο γήπεδο να δούμε μπαλίτσα, να ξεφύγουμε από αυτά. Χάσαμε. Και βεβαίως μαζί με τον φίλο μου από το ψυχικό, ένα πανό, ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι κακό. Καλημέρα. Καλημέρα από Αριδαία. Να την και Αριδαία. Ο Ντόναλντ, λοιπόν, ο Ντόναλντ είναι αριστερό σίγουρα. Αφού Ντεμπέλε, φυσικά δεν ήταν αριστερό. Αριστερό εργατικό. Κυνηγάει το θείο του το Μεγιστάνα, πάντα είναι ρηγμένος στις δουλειές, μικρούς μισθούς, αλλά όποτε μπορεί ταρπάζει κιόλας, εκμεταλλεύεται καταστάσεις. Τεμπελόσκυλο. Νίκο, ένα λάθος νομίζω έκανες, ο Φωστήρας δεν ήταν ο φωνέας των γιγάντων, ο Βίζαντας Μεγάρων δεν ήταν. Όχι, ο Φωστήρας. Ο Φωστήρας ήταν. Και έτρωγε 11 γκολ, τα μάθαμε κι αυτά. 11 γκολ. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ο Βίζαντας Μεγάρων. Όχι, ο Βίζαντας είναι άλλη ομάδα. Η Λεγιώνα των Ξένων ήταν ο Βίζαντας. Ο Βίζαντας... Όχι, όχι. Ο Πανεγιάλιος ήταν η Λεγιώνα των Ξένων. Ο Βίζαντας λοιπόν, πάντως είναι αγαπητός. Δύο πράγματα ακόμα. Ναι, ναι. Για τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Εγώ δεν θα τον έλεγα τυχερό, θα τον έλεγα άτυχο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να έχεις τόσα εκατομμύρια ρε φίλε και να είσαι σαν το Γιαγκούλα το κοντό έτσι. Σιγάρε εσύ, σιγάρε ομορφάνδρα, μια χαρά. Και δεν είμαι ομορφάνδρα. Σιγάρε αμέσως αλλά... εσείς όλοι οι μπρούκλιδες. Αυτός είναι, συγγνώμη που με είδατε, για ένα τελευταίο. Μια χαρά είναι, δεν τον έχεις ζει μου φαίνεται, δεν τον έχεις ζει από κοντά. Μια χαρά είναι, παλίκαρος. Τον βλέπω από τις φωτογραφίες, φαντάζομαι από κοντά που πάνε. Προς υπεράσπιση του Γρηγόρη. Ναι. Του υπερασπιστής, δικηγόρος. Ναι, το αδερφό. Είμαι, φίλε σου είπα, είναι αγαπημένος μου. Σου φουκόκινος. Αυτό που έκανε, που λέει ο Κωστής τη Ρουφιανιά. Να το πούμε έτσι τέλος πάντων. 100%. Το έκανε γιατί του ανθρώπου έχει φοβηθεί το μάτι του εκείνο το κοντό, το τελετάμπι. Σου λέει βάζει λόγια στο Ραπτόπουλο και το λέει όπου με όπου το βρίσκει θα το διαβάλει. Τελετάμπι. Δεν θα έχεις τελετάμπι. Έχεις στενή συνεργασία όπως της με τον κοντό. Τελετάμπι, δεν έχεις τα τελετάμπι. Βγάζει χρήματα, σου λέει ο Γρηγόρης τώρα εγώ είμαι σε μειονεκτική θέση. Το άνθρωπος. Φοβάται για τη θέση του. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του Γρηγόρη, έτσι. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εντάξει, εντάξει νομικές σύμβουλε, τα λέμε. Να σε καλά. Έγινε, τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Χριστίνα, έχεις άλλα 3 λεπτά. Χριστίνα, χατζησταμάτησε, περιμένουμε. Μην χάσεις τον πόνου σου. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Ωου, χάθηκες. Δεν προλαβαίνει, δεν μας βρίσκει γραμμές. Δεν μπορώ να σε πιάσω. Το είπα τον Νίκο. Τα είπε το απόγευμα, δεν μπορεί να μας πιάσει το πρωί. Τι κάνεις κυρία Δώρα μας? Καλά είμαι. Πώς είσαι κορίτσι μου? Ναι. Με το καλό Νίκη για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Με το καλό ναι, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να μπορούμε να έχουμε φιέστα την άλλη εβδομάδα και απονομή εδώ πέρα. Γιατί αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και φέρει χίλια εγώ ένα αποτέλεσμα, δεν θα μπορούμε να έχουμε τη στέψη εδώ πέρα. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Εάν το παίξει το παιχνίδι καλό και καλό θα κερδίσει αν κάνουν δαβολές. Ζαβολιές, ναι. Ο διαιτητής πήρε ένας φίλος και με ψιθύρισε ο Φωτιάς, είναι φόλα γάβρος, έτσι μου είπανε. Φόλα όμως. Με πήρε ένας συγχωριανός του, ναι. Ο Φωτιάς μου λέει είναι πιο γάβρος, ο πιο γάβρος της περιοχής. Κοίταξε να δεις. Ναι.
Και οι δικοί μας ήταν παοξίδες. Ναι, okay, αλλά παίζανε Ολυμπιακό. Δεκτό. Είναι όποιος ταχώνει. Δεκτό. Άμα ταχώνουμε εμείς. Απλά με πήρε ένας Χωριανός και μας λέει ο Φωτιάς, μου λέει Νίκο, να ξέρεις ποιο γάμος πεθαίνεις. Οι παοξίδες ήταν τον Ολυμπιακό. Τον παίζανε 80-20 με τον Καγκάτσι τότε. Εντάξει. Δεν έχει σημασία τι είναι. Σημασία είναι η εντολή ποια είναι. Από... Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι, δεν δίνω εντολές στη διαιτησία, Κωνσταντίνη μου. Τα έχεις δει όλη τη χρονιά. Ας έδινες. Ναι, δεν μπορώ να δώσω. Άλλοι δίνουν πάντα. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ. Αν μπορούσες, θα έδινες. Μπορούν να και δίνουν άλλοι. Εντάξει. Κυρία Δώρα μου, τι έχεις σήμερα το μενού. Όχ. Ιδέα δεν έχω, δεν ανέβηκα. Ό,τι πει πόντια. Ό,τι πει πόντια. Θα σε φιλήσουμε και να σου πούμε καλημέρα, κυρία Αντώνα μας. Κυρία Ντόρα μας. Κυρία Ντόρα, καλημέρα. Θα πρέπει να κάνουμε σκασκά με το Ιμάμ Μπαλντί. Όποτε γίνει το Ιμάμ Μπαλντί. Ναι, θέλω ο Κωστής να φάει το Ιμάμ. Μετά το Πάσχα, είπαμε, μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα, ρε. Γιατί τώρα νηστεύουμε, έχουμε με παρακοστή. Νηστεύετε. Ο κόσμος νηστεύει. Α, νηστεύει ο κόσμος, ναι, εντάξει, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι. Ο Μίκη είναι ο πιο προχωρημένος, 500 χρόνια μπροστά, 125 χρόνια αραβωνιασμένη την έχει. Έτσι. Τι μήνυ. Έτσι, πες τα ρε φίλε, ναι. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον. Ναι, αλλά η μήνυ δεν γρινιάζει. Αυτό, γι' αυτό είπα ότι είναι 500 χρόνια μπροστά. Ωραίο. Παίρνει εκείνο το λυπητερό, να πούμε, του Κακομύρη και είναι μια χαρά. Λοιπόν, δεύτερον. Ο Ενρίκη ήταν αναμενόμενο, ρε παιδιά, και βιολογικά. Έχει βγάλει ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Έχει δίκιο, φίλος. Και, δεν είναι έξυπνος. Δεν είναι έξυπνος. Δεν προστατεύει τον εαυτό του. Ο Ενρίκη ήρθε στον ΠΑΟΚ για να μην χρησιμοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε κάποια παιχνίδια. Αλλά αναγκάστηκε ο άλλος και τον έβαλε γιατί λόγω κάποιων τραυματισμών και απουσιών έπαιξε με συνεχόμενα παιχνίδια. Βοήθησε πάντως. Και σύντομα και αυτό πρέπει να το ξέρει. Εμένα μου αρέσει ο Ενρίκη. Τρίτον, για το μόνο που είμαι τσατισμένος είναι για τον καιρό. Γιατί σε εκείνο το χωράφι μην έχουμε απώλειες από θέμα τραυματισμού. Ενώ για το αποτέλεσμα. Σωστό. Ενώπιση τελικού. Το αποτέλεσμα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτό το χωράφι που τόσο καιρό δεν έβρεχε και το έβλεπα σε καλά, δεν ξέρουμε. Βρέχει τώρα, δεν ξέρουμε. Βρέχει. Εχθές γύρισα από εκεί. Πάντως και τώρα κι άλλος μου λέει κουλ και επιβεβαιώνω. Είναι φόλα γάβρος, λέει ο Φωτιάς. Ο πιο γάβρος περιοχής. Τι ετοιμάζουν πάλι από την Αθήνα, λέει, μήπως δεν θέλουν να το πάρει ο ΠΑΟΚ αίτητος. Ρωτάει ο φίλος. Μη βάζετε τα κλάματα, ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Φτάνει. Φτάνει. Έγινε φίλε. Το αίτητος είναι το τελευταίο, να το πάρω να τελειώνω και το αίτητος. Α, δεν σε ενδιαφέρει το αίτητος εμένα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά και με ενδιαφέρει. Άμα είναι να έρθει, να έρθει. Αλλά αυτός το πώς είναι το πρωτάθλημα, ρε κουλ τώρα. Εντάξει, εγώ το θέλω το αίτητο, φίλε, να ξέρεις πάντα. Και εγώ το θέλω το αίτητο. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα παιδί άμα. Όχι, όχι, αλλά πρόσεξε, θα έχει περάσει ένας αιώνας άμα στο 2112 και θα λένε ο ΠΑΟΚ το 2018 το πήρε αίτητος. Πώς συζητάμε για το 64 του Πανέλου. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ναι. Τα λέμε, αδερφούλη. Κουλιαμάζα γίνεται. Να σε καλά. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλώς. Λοιπόν, άκου να σου πω. Στο μείον 10 έχουμε το Βρούτο. Ο Βρούτος για να ξεχαστεί και να κάψει τον καημό του επικαλείται 40 πρωταθλήματα και το ένδοξο παρελθόν του αλλά και το μέλλον που θα του φέρει ο Κούλης. Στο μείον 20 έχουμε το χωριό του Ρητόχωρο που μας παίρνει και μας λέει ιστορία για τον Δωμάζο, για τον Πούσκα, για τον Φρέζε και τον Ρόκη Μπαλμπόα. Ιστορίες θα ξεχνιόμαστε. Στο μείον 30 έχουμε τον Άρη το Θεό του Πολέμου που κάνει έρωτα που ακούγαμε χτες με την Αφροδίτη. Επικαλείται μόνο το μέλλον, δεν έχει παρελθόν δυστυχώς. Και με θλίβου παίρνουν τηλέφωνο και μόνο λένε μια κουβέντα είμαι Άρης και από εκεί ξύγναν ο ΠΑΟΚ έτσι, ο ΠΑΟΚ αλλιώς, ο ΠΑΟΚ αλλιώτικα, ο ΠΑΟΚ που σηκώνει και περαστικά σας. Καλημέρα. Τα λέμε. Έκανε μια ανάλυση του ψυχογράφημα του μείον 10, του μείον 20 και του μείον 30. Για μαρμίτα τον βλέπω. Ωραίος ήταν αυτός. Να περάσει. Να περάσει να κάνουμε ένα casting. Casting. Να φωνάζει μου και που ένα casting. Ελάτε για μαρμίτα. Ανανέωση. Θες να είμαι μαζί στο casting. Έλα. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Νίκο. Πού είσαι εσύ ρε. Τι κάνεις Νικόλα, καλά είσαι. Καλά είμαι, αλλά εσύ χάθηκες τελευταία, δεν σ' ακούμε. Δεν μπορώ να σου πω τι γίνεται, έχω πάρει κάποιες φορές, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή ρε. Έχει κι άλλους μπροστά, δεν βγάζω γραμμή. Ναι, γίνεται χαμός. Οδηγία γίνεται ένα πανικό, τον έχετε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Γαλάτσι Κωστή, γαλάτσι. Αφήνα, Παοκάρα. Έτσι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Παοκάρα, βέβαια. Χρόνια γαλάτσι, που κοντά είναι ρε, το γαλάτσι. Ρε εσύ, προχθές σου βρω τη μαρμίτα το βράδυ στο λαϊκό δικαστήριο, δεν μου είπες να σου κάνω γεωγραφία να σου μάθω που είναι το γαλάτσι. Πού το γαλάτσι, τώρα εγώ την Αθήνα μπροστά μου στο... Άντε θα σου πω προσεκτικά, το γαλάτσι είναι απέναντι από το Ολυμπιακό στάδιο που εκεί θα σηκωθεί το κύπελο.
στις 11 του μηνός. Εκεί θα το σηκώσουν το κύπελο, εκεί μέσα στο κύπελο. Στο βουνό επάνω να φαίνεται σε όλη την Αττική. Άνα γεια σου. Αλλά στην Κηφισιά κοντά είναι δηλαδή. Όχι. Είμαστε. Ο Γαλάτσι το πρώτο από τα βόρεια προάστια. Είναι μετά η Κλεογρέζα, το Παρούς, το Πέσκι είναι από πάνω από μας. Εμείς το Γαλάτσι είναι χαμηλά προς την Κυψέλη. Ναι, είναι Κυψέλη, Γαλάτσι και έρχεται προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν μου λες κάτω σκάνε και για το αίτητο, γιατί τώρα τελευταία καταλαβαίνω ότι σκάνε πολύ για αυτό το θέμα. Το... Γαλάτσι ψυχικό μαζί κοντά στο Γαλάτσι. Ναι, κορφοβούνια, παντροφοβούνια. Ναι, ναι, κορφοβούνια. Το βρήκα. Για πες, για πες λίγο. Άκουσε Νίκο τι θα σου πω. Το αίτητο που να πάρει το απλούχος και αίτητο είναι η τρέλα μεγάλη. Ο στόχος είναι αυτός η ομάδα. Δεν έχει άλλος. Τους βλάχους στη διάρκεια που έχουμε και τους κολμπώνους. Φύγε, φύγε, σαν τον κόκκινο μιλάς. Σαν το... Πάμε. Έλα φίλε, καλημέρα, επόμενος, ναι. Έλα. Τελευταίος λέει ο Χολύψος, ό,τι πει, εντάξει. Έλα, Στέλιο. Όπα, Στέλιος. Έλα, φίλε, κυρία μου. Είναι 10 φορές, τώρα ακούς λίγο το άλλο τηλέφωνο, μιλάνε. Κυρία μου, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είμαι Χατζηματή Χριστίνα. Α, να σε ψάχναμε, Χριστίνα μου, έστω και στο 94 επικοινώνησες μαζί μας. Ναι. Χριστίνα, είσαι η τυχερή, η πρώτη τυχερή της ημέρας, για να μπεις, να κλειδώσεις τη συμμετοχή σου για να κερδίσεις στο σούπερ μάρκετ ενός έτους. Χριστίνα μας. Μάλιστα. Τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ, τι θα είμαι. ΠΑΟΚ, τι θα είμαι. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, τι ρωτήσει. Έτσι, τι ερωτήσει αν θες που κάνεις ρεκούλ. Θες να κάνεις καμιά ερώτηση, Κωνσταντίνε, την κυρία. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Παιδιά, εγγόνια. Ναι, ναι, εγγόνια έχω τρία. Α, δεν σε κατάλαβα. Τρία. Σε κατάλαβε ο Κωνσταντίνος, με κατατρόπωσε σήμερα. Έτσι. Με έκανε μια χαψιά. Έτσι. Κυρία Χριστίνα μας, να είστε γεροί. Ποια περιοχή μας ακούτε. Α, ναι, ναι, πού μας ακούτε. Καλαμαριά, Ρετσού. Εδώ δικαιώθηκα, ένα-ένα. Ναι, ένα-ένα. Ναι, ναι, ναι. Ισοφάριση, σούπα, ναι. Καλαμαριά, ανατολικά. Τώρα περιμένουμε να πάρουμε και το κύπελο, ε! Βέβαια, κύπελο, κύριε. Βέβαια, ναι. Βέβαια, βέβαια. Τα εγγονάκια τα κάνατε πάω όλα, εντάξει. Όλα, όλα, όλα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τη σημαία. Κυρία Χατζησταμάτη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Είστε η πρώτη τυχερή της ημέρας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το σούπερ μάρκετ μιας ολόκληρης χρονιάς από τα σούπερ μάρκετ όλα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πολύ καλός άνθρωπος. Καλός συνάδελφος, έκανε και τα γονάκια. Πάω, μια χαρά. Καλός άνθρωπος ακούγεται. Εμένα. Σε σοφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Στο 93-94. Καλός άνθρωπος. Ωραία, ωραία πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Τελειώσαμε, Κωνσταντίνε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τώρα Δευτέρα θα ξαναπούμε. Εκτός να πάμε Κυριακή μαζί να δούμε Λάρισα. Πιούμε ένα καφεδάκι. Εκτός τι θα πει, να μας πλακώσουν δηλαδή και να μην έρθουμε τη Δευτέρα. Αυτό θες να πει. Όχι, αυτούμε, γιατί εκτός. Μπορεί να βρεθούμε και την Κυριακή, λέω. Σε κάνεις ένα μετάδοση. Δεν θες να κάνω μετά. Ό,τι θες εσύ, εγώ δεν κάνω μετά. Ναι, ναι, σχολιασμό. Αφού θα πάμε στη σουίτα, δεν είπες. Εγώ θα θαυμάσω το λαό. Εσύ θα θαυμάσεις τι πράγμα είσαι. Της Λάρισας. Τι πράγμα είσαι. Εντάξει, το λαό της Λάρισας. Το λαό της Λάρισας. Δεν πάει ούτε ο λαός της Λάρισας. Λοιπόν. Δεν πάει. Δεν πάνε πολύ. 2-3 χιλιάδες κόσμο πάνε. Ναι. Βρέχει έξω. Ναι. Στη Βεργίνα θα πάνε. Α, στη Βεργίνα. Μάλιστα. Τι είναι η Βεργίνα. Τι είναι η Βεργίνα. Τι είναι. Έφεξε στην Βεργίνα. Τι έγινε, ξέρω. Τι είναι η Βεργίνα. Η μπύρα είναι. Η μπύρα λέει ο άλλος. Τι περιπτώσεις είστε και οι δύο. Λοιπόν, φεύγουμε, μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται αγριεμένη η ρωσική αρκούδα από το Σότσι, έρχεται σήμερα. Από το μακρινό Σότσι ο Γιώργος Ζαΐρης και από μέσα από τα δάση τη ζούγκλα του Αμαζονίου το πούμα μας, έτσι, Γιάννης Πάγκος, μέχρι και τις 12. Πλάκα τέλος στις 12.